έννοια της εφεύρεσης και της καινοτομίας. Πολύ συχνά στην Ελλάδα μπερδεύουμε αυτές τις έννοιες. Τις εμπλέκονται με την έννοια της πατέντας. Άρα έχουμε πολλούς ανθρώπους που λένε στην Ελλάδα «Έχω κάνει την πατέντα τάδε». Ο ήχος δεν νομίζω να είναι πολύ καλός, έτσι. Είναι. Όσο αφορά τα τεχνικά σημεία, δηλαδή μια πατέντα είναι μια καταχώρηση μιας ευρεσιτεχνίας, η οποία γίνεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι περισσότερες πατέντες έχουν ένα τέλος που συμβαίνει πολύ γρήγορα, δηλαδή συμβαίνει στην πρώτη ανανέωση. Άρα κάνουμε μια πατέντα, καταβάλουμε ένα ποσό, μπορεί να είναι εθνική, να είναι ευρωπαϊκή ή παγκόσμια, και συνήθως η πατέντα δεν υποστηρίζεται. Ωραία, το θέμα λοιπόν είναι πώς από αυτή την πατέντα μπορούμε να ξεκινήσουμε, η οποία είναι απαραίτητη γιατί παρέχει προστασία. Απλώς να ξέρετε ότι μερικές φορές οι εταιρείες δεν κάνουν πατέντα για να μην είναι προστατευμένες, γιατί θεωρούν ότι αν είναι προστατευμένες θα κλαφούν. Η πατέντα θα σας βοηθήσει για 18 μήνες. Μετά από τους 18 μήνες γίνεται επίσημη, άρα είναι προσβάσιμη και πρέπει να είναι περιγραφική. Άρα στην περιγραφή, αν έχετε κάποιον που είναι πολύ κοντά στο τομέα σας, μπορεί να την χρησιμοποιήσει ή να φτιάξει κάτι δικό του που είναι πολύ κοντινό. Άμα δεν το βάλετε, αλλά θα προσέξετε ότι οι εταιρείες που έχουν μεγάλη τεχνογνωσία σε παραγωγή αντικειμένων, πολύ συχνά δεν βγάζουν πατέντες. Παραμένει μόνο η ιδιοκτησία της εταιρείας. Αυτό βέβαια είναι επικίνδυνο, γιατί άμα το κάνουμε όλοι έτσι, τότε στο τέλος δεν μπορούμε να εξελιχθούμε. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Αν έχουμε μια ιδέα, είναι καλό να τη συζητάμε, αλλά σε κάποια φάση πρέπει να περάσει στη φάση της υλοποίησης. Η υλοποίηση μερικές φορές γίνεται με την πατέντα. Η πατέντα είναι ένας φαύλος κύκλος. Με ποια έννοια? Την ώρα που θα καταχωρήσετε μια πατέντα, πρέπει να περιγράψετε τα πειράματα που διεκδικούν αυτά που διεκδικείτε. Ο άλλος σας λέει, τα πειράματα τα έχετε κάνει? Και λέτε, μαμά, τα είχα κάνει ήδη, θα τα διεκδικούσα να τα κάνω. Άρα, έχει μερικά στοιχεία που πρέπει να έχουν γίνει πριν και μερικά που μπορούν να γίνουν μετά. Αυτό θα σας προστατεύσει για μια διάρκεια και μετά θα μπούμε στην ανανέωση. Όταν κάνετε μια πατέντα, έχετε δύο επιλογές. Είτε κάνετε μόνοι σας, είτε κάνετε με μια εταιρεία ή μέσω της εταιρείας όπου εργάζεστε, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να, όταν λέω εταιρεία, το λέω πολύ γενικά, μπορεί να είναι το πανεπιστήμιο, να είναι ερευνητικό κέντρο κλπ. Όταν είμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία περιμένει μια απόδοση. Δηλαδή, πολύ συχνά νομίζουμε, και αυτό είναι το πανεπιστημιακό που έχουμε την τάση να έχουμε όλοι μας, τύπου εγώ θέλω να βγάλω πολλές πατέντες, οι οποίες όμως δεν φέρουν χρήματα, άρα η εταιρεία μετά δεν τις υποστηρίζει και σβήνονται. Αυτό το ξέρετε αυτό σαν διαδικασία. Λίγο τα τεχνικά. Τα λέω απλώς για να καταλάβετε το εξής, ότι πολύ συχνά σχετίζεται με αυτά που λέγαμε και πριν, άλλο η πατέντα που βγάζω για να πω ότι έχω πατέντες, κι άλλο η πατέντα που βγάζω για να κάνω καινοτομία. Άρα, η πατέντα μπορεί να είναι και εφεύρεση. Άρα, η εφεύρεση είναι πιο σπουδαίο επίπεδο από την πατέντα, γιατί η πατέντα υποτίθεται ότι είναι εφεύρεση, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μπορεί να είναι μόνο μια τροποποίηση. Άρα, δίνω ένα παράδειγμα χειροπιαστό που συνέβη σε έναν Γάλλο εφευρέτη. Είναι αυτός που δημιούργησε για πρώτη φορά το τσιπ. Καχταπιούς. Αυτός το έκανε για το τηλέφωνο. Το σχετίζεται και με αυτά που λέγαμε. Άρα είχε μια κάρτα και έλεγε με αυτή την κάρτα δεν είναι ανάγκη να βάζεις κέρματα. Θα βάζεις την κάρτα και θα μπορείς να εξασφαλίσεις ακόμα και μια ανανέωση. Είχε σκεφτεί ήδη το θέμα της ανανέωσης. Δηλαδή, παίρνω την ίδια κάρτα και την ανανεώνω. Έχετε όλοι δει, φαντάζομαι, τηλεφωνικές κάρτες. Άρα, θέλω να σκεφτείτε τώρα ποια ήταν η πρώτη αντίδραση την ώρα που παρουσίασε το project.
κάτι τόσο μικρό. Πώς? Ότι κάτι τόσο μικρό. Όχι, όχι. Πάει καλά. Αδιανόητο ίσως. Όχι, δεν ήταν αδιανόητο. Όχι, 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 εγώ σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Παιδιά, σε αυτή τη διάλεξη θα είμαστε συγκεκριμένοι. Θα κάνουμε αφαιρετικά. Αλλά σας λέω κάτι πολύ απλό. Το προτείνει σε κάποιους εταιρείες ό,τι θέλετε και προσπαθείτε εσείς τώρα να βρείτε ποια είναι η αντίδραση της εταιρείας. Ναι. Wow. Όχι. Όχι. Καθόλου. Όχι, το αντίθετο. Όχι. Όχι. Ξέρετε, μερικές φορές τα μαθήματα καινοτομίας, αυτοί που απαντάνε δεν είναι καινοτόμοι. Εντάξει, γιατί είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα από αυτά, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο ως αντίδραση και είναι. Αν αυτό στέκει, τότε εγώ πρέπει να αλλάξω όλους τους τηλεφωνικούς θαλάμους. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί εσείς λέτε, εγώ έχω μια καρτούλα, τη βάζω που θέλω, και σου λέει, δηλαδή τώρα μου λες, να αλλάξω τα στιγαλία, να αλλάξω όλους τους τηλεφωνικούς θαλάμους που ήταν με κέρματα, να τα περάσω με κάρτες. Έχετε υπολογίσει το κόστος. Μπορείτε τώρα να φανταστείτε ότι είναι κάπως μεγάλο το κόστος, γιατί πρέπει να τις αποσύρετε εντελώς όλες αυτές τις καμπίνες και μετά να βάλετε τις καινούργιες, άρα πρέπει να τις φτιάξετε, για να είναι συμβατές με την καρτούλα. Συμφωνούμε τώρα. Άρα δεν ήταν κάτι που, πώς να το πω, ήταν μια παράλογη αντίδραση, ήταν μια πολύ σοβαρή αντίδραση. Απλώς εδώ τώρα, και μου έφερε κι άλλο. Εντάξει, είναι ένα θέμα εδώ. Έχω ξέρω σαν άκρη καθαρό. Εντάξει, αλλά είναι τέσσερα σουγκάρια, δηλαδή. Ό,τι έχει ο καθένας. Λοιπόν, λες και είμαστε σιγκάρινο. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, η αντίδραση αυτή όχι μόνο ήταν αναμενόμενη, αλλά ήταν προβλέψιμη στην πραγματικότητα. Εντάξει. Όπως μου λέτε, εγώ θέλω να αλλάξω ένα εργαλείο, το εργαλείο όμως πρέπει να το βάλω σε έναν χώρο. Σε αυτό το χώρο πρέπει να τον αλλάξω για να είναι συμβατό με το εργαλείο. Τότε σου λέει, εντάξει, το όφελος που θα έχω για να πουλήσω κάρτες, άμα είναι μικρότερο από το κόστος που θα έχω για να αλλάξω τις τηλεφωνικές καμπίνες, θα το κάνω. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι αναβαθμίζεται το εργαλείο, όχι ότι αλλάζει. Να σκεφτούμε σε βάθος τώρα. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δυσκολεύτηκα. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι όταν έφτιαξε την κάρτα, έκανε 5 χρόνια για να πείσει ότι είναι χρήσιμη. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί τώρα είναι εύκολο, γιατί εσείς τις έχετε δει. Θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα που έχουν απορριφθεί. Και εσείς θα ανήκατε στα άτομα που θα λέγατε και δεν πρέπει να τα απορρίψουμε. Τι θέλω να πω. Όταν διηγούμαστε ένα παράδειγμα που έχει πετύχει, όλοι είναι υπέρ του πετυχημένου. Και είναι ένα παράδειγμα που δεν το καταλάβαινε αμέσως. Αλλά δεν σκέφτονται ότι κατά μέσο όρο θα είχαν κάνει ακριβώς το ίδιο. Άρα, ήθελα να πω, ο Νταβίντσι λέει, για μια μεγαλοφυΐα το πιο δύσκολο δεν είναι να λύσει ένα πρόβλημα, είναι να πει στην κοινωνία ότι το λύσει. Αυτό δεν το βάζουμε συχνά στο μυαλό μας. Μπορεί να έχουμε ένα project, το οποίο να είναι ωραίο και το πιο δύσκολο δεν είναι το project, είναι να πείσουμε τους άλλους ότι είναι ωραίο το project που είναι ωραίο. Αυτό μία εταιρεία, ένα θεσμός, ένα ερευνητικό κέντρο πρέπει να το σκέφτεται, γιατί μπορεί από την παραγωγή του έργου μέχρι τη μεταβίβαση στην εφαρμογή στην κοινωνία να περάσει ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει θάψει το ερευνητικό εργαστήριο. Γιατί όλος, ας πούμε, έχει μια χρηματοδότηση του τύπου διετία και του λες, μην ανησυχείς, σε μια πενταετία όλα θα πάνε καλά. Α, ευχαριστώ πολύ. Το έχω σημαίνει. Άρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δεν κατάλαβαν αμέσως ότι μπορεί να μπει στις τράπεζες. Η μεγαλύτερη εφαρμογή από τις κάρτες με chips είναι οι τράπεζες, δεν είναι η τηλεφωνική θάλαμη. Και το βλέπετε πολύ καλά, γιατί κανονικά εσείς, αν έχετε ακόμα κάρτες τραπεζικές,
Έχετε τσίπ. Ενώ δεν έχετε πια τηλεφωνικές κάρτες. Αυτός δεν είχε φτιάξει τραπεζική κάρτα αρχικά. Είχε φτιάξει σαν νοητικό σχήμα, σαν νοητικό σχήμα, την ικανότητα να ανατροφοδοτείς ένα σύστημα το οποίο δεν είναι πια μόνο το κέρμα. Αυτό όμως τώρα εφαρμόστηκε σε έναν τομέα τον οποίο δεν είχε σκεφτεί αυτός αρχικά, το τραπεζικό. Ελπίζω να φαντάζεστε τώρα που σας το εξήγησα καλύτερα, ότι αν είχε πάει στις τράπεζες θα τον είχαν απορρίψει αμέσως. Και το βλέπετε, η Ελλάδα καθυστέρησε πολύ να έχει τέτοιες κάρτες, γιατί θεωρούσε ότι θα σπάσει κάποιος τον κώδικα και δεν θα έχει ασφάλεια. Άρα το αστείο είναι ότι να έχεις κάρτες οι οποίες μαγνητικές, το οποιοσδήποτε μπορείς να τις κλέψεις και να το κάνει τσακ-τσακ, αλλά εσύ φοβάσαι με το ηλεκτρονικό ότι αυτό μπορεί να σου σπάσουν και να τις κλέψουν καλύτερα από το άλλο που σε έκλειβαν ούτως ή άλλως. Όχι, για να καταλάβετε δηλαδή ποια αδράνεια νοητική έχει μια κοινωνία. Άρα, αυτό σημαίνει τι πρακτικά. Σημαίνει ότι μερικές φορές φτιάχνουμε κάτι το καινοτόμο όχι για τον αρχικό του στόχο. Δηλαδή μπορεί να είναι καινοτομία σε δεύτερο βαθμό. Άρα ένα παράδειγμα κλασικό που έχει σχέση με μια άλλη ιδέα που είναι καθαρά μια αγγλική λέξη, είναι serendipity, είναι η ικανότητα να βρίσκεις αυτό που δεν ψάχνεις. Βλέπεις τις συζήτησεις που είχαμε πριν, άμα έχεις αυτή τη λέξη και προσπαθείς να βρεις μια άλλη για να είναι ωραία στην άλλη γλώσσα, την έχεις πατήσει, αλλά την αφήνεις έτσι. Άρα, το serendipity, εδώ είναι ένα πολύ εύκολο παράδειγμα, είναι ένας εφευρέτης ο οποίος έχει σκεφτεί, επειδή αγαπάει πολύ το ψάρεμα, να έχει ένα καλάμι τηλεσκοπικό. Εντάξει, οι ψαράδες πόρτα είχαν το μεγάλο καλάμι και το κουβαλούσαν και ήταν μια αγκαρία. Άρα σου λέει, θα βάλω ένα τηλεσκοπικό καλάμι, θα μπαίνει μέσα και θα μπορώ να το κουβαλάω εύκολα. Για να μπαίνει μέσα και να βγαίνει, δεν μπορώ να βάλω καλάμι και πρέπει να βάλω μια ουσία πάνω σε αυτό το καλάμι, έτσι ώστε να μπαίνει και να βγαίνει εύκολα. Αλλιώς έχει μεγάλη φθορά, άρα το καλάμι, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν θα πιάσετε το ψάρι, θα θέλετε να είναι καλάμι, όχι να σπάζει το τηλεσκόπιο. Άρα το κάνει αυτό, δεν λέω βέβαια την ουσία, γιατί όσους ξέρουν καταλαβαίνουν για αυτό το πράγμα μιλάω, το κάνει αυτό και είναι η απόλυτη αποτυχία. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν κάνει το καλάμι, το παραμικρό, ξαναμπαίνει μέσα το καλάμι, το τηλεσκοπικό. Δηλαδή, έχει βάλει ένα υλικό που επιτρέπει να μην έχει πολλές τριβές, επειδή δεν έχει πολλές τριβές, μαζεύεται την ακατάλληλη ώρα. Την ώρα που θα το τραβήξετε δυνατά με το ψάρι, αυτό μαζεύεται και το χάνετε ή ανάποδα βγαίνει. Άρα είναι αποτυχημένος. Πηγαίνει στο σπίτι του και εκείνη τη στιγμή η γυναίκα του έχει κάψει αυγά στο τηγάνι. Η οποία είναι αποτυχημένη. Άρα εδώ είναι μια φράση του Γκόρκη, δύο δυστυχισμένοι μπορεί όταν είναι μαζί να είναι ευτυχισμένοι. Του λέει, δεν ξέρω καν να τηγανίζω αυγά, πάλι κόλλησαν τα αυγά και εκεί πέρα σκέφτεται ότι την ουσία που έβαζε στο καλάμι να τη βάζει στο τηγάνι. Και αυτό είναι το τεφλό που έδωσε όλα αυτά που βλέπετε τεφάλ, είναι από το τεφλό. Άρα είναι μια ουσία η οποία γλιστράει τόσο πολύ που άμα προσέξετε τα σκεύη που έχετε τώρα δεν είναι λία η επιφάνεια. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ήταν λία η επιφάνεια την ώρα που το βάζετε αυτό φεύγει. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να σκουπίζετε, το λέω στους Έλληνες τώρα, με το ψωμί τη σάλτσα που είναι μέσα στο τηγάνι. Γιατί τρώτε τεφλό. Και βέβαια είναι τοξικό. Ωραία. Άρα, το νοητικό σχήμα ποιο είναι τη serendipity, είναι ότι έψαχνε για κάτι άλλο, αποφάσισε ότι τελικά ήταν αποτυχία και όντως είναι αποτυχία, δεν χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική, το μετέφερε στα τηγάνια ενώ δεν ασχολιόταν με τα τηγάνια και τα κατάφερε μια χαρά επειδή η γυναίκα του έκαψε αυγά εκείνη τη μέρα. Το
movies, το πώς θα τα έχει κάποια άλλη μέρα. Τέλος πάντων, έγιναν αυτή τη μέρα. Αυτό σημαίνει τι, ότι μερικές φορές όταν θέλουμε να βρούμε πράγματα τα οποία είναι πραγματικά καινοτόμα, μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο ο στόχος. Δηλαδή να το βρίσκουμε για άλλο πράγμα. Άρα, ας τα κοιτάξουμε λίγο πιο τεχνικά, να που το φέραμε μετά θα μου πούμε ότι δεν το χρησιμοποίησα. Άρα, έχουμε το serendipity σαν έννοια που είπαμε τώρα, άρα η ικανότητα να βρίσκω αυτό που δεν ψάχνω. Εδώ θέλω να δούμε το θέμα της καινοτομίας σε σχέση με την εφεύρεση και στο ενδιάμεσο σε σχέση με την πατέντα. Άρα, εδώ ο στόχος ποιος είναι. Είμαι σε ένα πλαίσιο, έχω ένα στόχο και τελικά ο στόχος δημιουργεί ένα ενδιάμεσο και βρίσκω άλλο. Και αυτός μπορεί να απορριφθεί. Εντάξει. Άρα, λίγο θέματα ορολογίας στη στρατηγική. Αυτό μας αφορά και την τετράδα. Έχουμε απλώς το πλαίσιο της στρατηγικής. Εντάξει, αυτό είναι η στρατηγική. Η στρατηγική έχει στόχο. Ο στόχος είναι εκτός στρατηγικής, δεν είναι εντός. Αυτό είναι κάτι που είναι λίγο παράξενο. Εδώ τώρα είμαστε στην μεταστρατηγική και η μεταστρατηγική αυτή έχει όραμα. Άρα το όραμα είναι μια μεταστρατηγική οντότητα και δεν βγαίνει απ' έξω, ενώ ο στόχος είναι μια εξωστρατηγική οντότητα. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Μερικές φορές επιλέγουμε έναν στόχο και λέμε θα βρούμε μια καλή στρατηγική για να τον πετύχουμε. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι το εξής. Έχει επιλεχτεί στρατηγικά ο στόχος ή είναι μια πατάτα. Γιατί εδώ δεν έχω καθορίσει αυτό πώς βρέθηκε. Στην πραγματικότητα αυτό θα βρεθεί πριν από αυτό. Τεράστιο θέμα. Άρα, για να βρεθεί αυτό και να στέκει, πρέπει να είναι μια μεταστρατηγική οντότητα. Η μεταστρατηγική οντότητα θα παίξει έναν ρόλο, λέγοντας ότι είναι η στρατηγική που σκέφτεται πώς σκέφτεται η στρατηγική. Εντάξει. Άρα, το κλασικό παράδειγμα στη ζωή μας θέτουμε στόχους. Εντάξει. Θυμάστε όταν ήσασταν μικροί, μικρές, σας έλεγαν όταν θα είσαι μεγάλος τι θες να γίνεις. Το πρόβλημα είναι ότι βάζουμε τον στόχο, εδώ είσαι το Χ, δεν έχεις ιδέα πώς θα πας εκεί, αλλά σου λένε τι θες να γίνεις όταν θα είσαι μεγάλος. Μην ανησυχείτε, αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα, το λέτε ας πούμε στον πρωτοετή, και του λες τι θες να γίνεις, τελειώσει το πτυχίο. Για να καταλάβετε το επίπεδο πώς έχει αλλάξει με τα χρόνια, παλαιότερα και στο εξωτερικό, εγώ έκανα συστηματικά αυτό το τεστ. Όταν ερχόταν η πρώτη φορά οι φοιτητές μου στο πρώτο εξάμεινο, τους έλεγα ποιος είναι ο στόχος σας. Και είχα του τύπου, θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, θέλω να κάνω το διακτορικό, θέλω να κάνω τέτοια πράγματα. Μετά από χρόνια αυτό άλλαξε, τώρα έχουμε καταλήξει να τελειώσω το εξάμεινο. Να μην γελάτε, έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εντάξει. Που σημαίνει ότι τώρα δεν είναι πια όραμα βάθους χρόνου, είναι ότι ελπίζω το εξάμεινο να μην κοπώ. Τελεία. Και λες και μετά, άμα δεν κοπείς, θα δούμε. Άρα, τι θέλει να πει, έχουμε σπάσει, ας το πούμε στα ελληνικά, έχουμε σπάσει το πτυχίο σε 8 στάδια και περνάμε από το ένα στάδιο στο άλλο, λόγω λίγο τυχαιότητας. Εντάξει, δεν κοπήκαμε. Έχετε ανθρώπους στην Ελλάδα, αυτό ισχύει και στο εξωτερικό, που κάνουν μεταπτυχιακό γιατί δεν ήξεραν τι δουλειά να κάνουν. Αυτό είναι κανονικά η απόλυτη ξεφτύλα, γιατί στην πραγματικότητα κάνεις μεταπτυχιακό για να καθυστερήσεις την είσοδό σου στον χώρο εργασίας. Μην ανησυχείτε, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν και διδακτορικό. Δεν είναι το ίδιο ξεφτύλα, θεωρώ για μένα, το ότι απλά πάνε να βγάλουν ένα πτυχιακό μόνο και μόνο γιατί στη δουλειά δεν θα σε πάρουν αλλιώς. Πάλι χάνει το νόημά του. Όχι, αυτό λέγεται κριτήριο.
Ναι, αλλά τα κριτήρια δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει σωστά όταν εσύ δεν έχει αποφασίσει ότι θα πας κάπου που θα σου αρέσει ή που πραγματικά θα μάθεις κάτι. Αν έχει επιλέξει τη δουλειά και η δουλειά σου λέει θέλω 5 κριτήρια, πρέπει να έχει τα 5 κριτήρια. Δεν είναι ξεχείλη αυτό. Πάλι ο στόχος με την έννοια ότι δεν κοιτάς ποιο είναι το πιο παραγωγικό ή ποιο είναι αυτό που θα σε ικανοποιήσει περισσότερο, αλλά απλά να υπάρχει ένα χαρτί σε ένα μεταπτυχιακό, λίγο πιο γενικά, έτσι ώστε να μπορέσεις να μπεις εσύ σε σχέση με τον άλλο που δεν έχει μεταπτυχιακό. Όχι, δεν είναι διαφορετικά. Πρόσεξε, η πρώτη παρέμβασή σου είναι ορθολογικό και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε ένα κριτήριο και αυτό το κριτήριο να είναι ότι υπάρχει μεταπτυχιακό. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές όλος κάνει οποιοδήποτε μεταπτυχιακό για να έχει απλώς το κριτήριο, θα το έλεγα μοριακό τώρα, για να πάει εκεί. Αυτό είναι εντελώς άσχετο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι όμως ξεφτύλα, γιατί αυτό λέγεται στρατηγική. Δηλαδή, επιλέγεις ελαχιστοποίηση κόστους. Λες, το κριτήριο, εφόσον έχουν αποφασίσει ότι είναι να έχεις μεταπτυχιακό, εγώ θα πάρω το πιο εύκολο που γίνεται στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το πήρα, έχω το κριτήριο, μπαίνω. Αυτό λοιπόν είναι στρατηγική, δεν λέγεται ξεφτύλα. Το ξεφτύλα είναι αυτός που ήθελε να το κάνει, όχι αυτός που το έκανε. Ναι. Άρα, ο νομοθέτης μιας ανησυχίας είναι συνήθως σε αυτό το πλαίσιο, άρα η διαφοροποίηση είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο δικηγόρος λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Όμως δεν είναι νομοθέτης. Και είναι στρατηγιστής. Σου λέει υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι. Αυτός είναι ο πελάτης μου. Εγώ ξέρω ότι είναι ένοχος. Θα ελαχιστοποιήσω τι είναι. Ξέρω ότι είναι αθώος. Θα ελαχιστοποιήσω πάλι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν λέει ακριβώς ο κώδικας είναι ένοχος ή δεν είναι. Γιατί αυτό θα σου λέει ο άλλος, μα δεν έχω ανάγκη από τέτοιο δικηγόρο, αυτός μου λέει την αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό έχουμε καταδύσει τώρα να λέμε, έχει καταδύσει να γίνεται αστείο, ότι όταν κάποιος ζητάει δικηγόρο, γιατί μάλλον είναι ένοχος. Ενώ δεν είναι αυτό που θέλουμε τον δικηγόρο, είναι ότι και να έχεις δίκιο, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο. Και ο δικηγόρος έχει αυτή την ικανότητα μέσω της ρητορικής, σπάνια μέσω της μεευτικής, αλλά τέλος πάντων γίνεται. Επανέρχομαι λοιπόν στο πρόβλημα της επιλογής των στόχων. Η επιλογή των στόχων πρέπει να γίνει ως μεταστρατηγική οντότητα. Δηλαδή, συνήθως τι γίνεται, θέλω να παράγω κάτι νέο. Με βάζω άλλες λέξεις πιο πονηρές, γιατί μετά θα μου πείτε έχουν πολιτικές επιπτώσεις. Άρα ας πούμε νέο. Διαβάλλεται. Αλλαγή. Άλλο. Δεν έχει άλλο. Γιατί δεν έχει άλλο. Η αλλαγή έχει τα πάντα. Γι' αυτό όπως έχεις προσέξει, η αλλαγή είναι πάντοτε όλοι υπέρ της αλλαγής, απλώς πρέπει να είναι της επόμενης. Γιατί αν είναι της προηγούμενης, την έχουν πατήσει. Άρα, το νέο, για να το υποστηρίξω, λέω, δεν θέλω να είναι μόνο νέο, θέλω να είναι και καινοτόμο. Άρα βάζω τη λέξη καινοτόμο. Τώρα νιώθω καλύτερα αμέσως. Εσύ δεν νιώθετε καλύτερα με το καινοτόμο. Ναι, είναι καινοτόμο. Δηλαδή το βλέπετε ότι τώρα έχει γίνει καινοτόμο το νέο. Στην πραγματικότητα θέλετε να είναι καινοτομία. Άρα το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι άμα είναι εφεύρεση και πατέντα, αυτό γίνεται. Για να γίνει καινοτομία έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι ότι πρέπει να είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις κάτι πολύ ωραίο, π.χ. αυτό, και όλοι οι πίνακες να είναι οι παλιοί. Okay. Σου λέει, μπράβο, το σκέφτηκες, πάρε κόλλα χαρτί. Άρα, αυτός που σκέφτηκε αυτό το πράγμα, και μάλιστα να δείτε ότι είναι καλό λάθος παράδειγμα, αυτοί οι πίνακες, όπως βλέπετε εδώ, αυτή η αίθουσα, είναι γεμάτη υπολογιστές. Άρα επιλέγω έναν πίνακα που δεν παράγει σκόνη. Γι' αυτό έχω επιλέξει αυτόν. Βέβαια, αυτός μετά που έχει αγοράσει αυτόν εδώ το συγκεκριμένο, σίγουρα δεν ξέρει ότι ήταν αυτός ο λόγος. Άρα αγοράζει αυτό επειδή ούτως ή άλλως τώρα παράγουμε τέτοιους πίνακες. Αν οι μερικοί από εσάς θεωρούν ότι οι μαρκαδόροι λερώνουν λιγότερο από τις κυμολίες, είναι απλώς επειδή δεν τους χρησιμοποιούν. Οι μαρκαδόροι
λερώνουν και με απέσιο τρόπο τα ρούχα, ειδικά όταν ο καθηγητής επιλέγει να είναι λευκά και γράφει με μαρκαδόρο μαύρο. Εντάξει. Άρα όλοι σας μπορεί να δείτε το εξής. Αυτή εδώ η εφεύρεση είναι πολύ καλή για χώρο όπου υπάρχει υπολογιστής, γιατί δεν θέλουμε η σκόνη να πηγαίνει και είναι παντελώς άσχετη για χώρο που δεν υπάρχει. Απλώς επειδή δεν το θυμάμαι, το βάζω παντού, επειδή τώρα αγοράζουμε τέτοιους πίνακες. Άρα, δίνω ένα άλλο παράδειγμα, πολύ χειροπιαστό. Η έννοια της γραβάτας, όπως βλέπετε τώρα, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Η έννοια της γραβάτας δημιουργείται επειδή έχουμε κουμπιά. Άρα, θεωρεί τότε η κοινωνία ότι είναι χυδαίο να έχεις κουμπιά. Άρα, βάζεις γραβάτα για να κρύβεις τα κουμπιά και να μην είσαι χυδαίος. Και εμείς τα έχουμε καταντήσει πρώτον να έχουμε γραβάτες κοντές, αλλά τα κουμπιά είναι από κάτω, ενώ ξέρουμε για ποια περιοχή αφορά το θέμα της χειδεότητας. Δεν είναι ενδιαφέρον. Άσχετα γίνονται όλα εδώ. Έχουμε τους νέους στο εξωτερικό που βάζουν τη γραβάτα και έτσι, που αποδεικνύει ότι δεν ξέρουν ότι έπρεπε να κρύβουν τα κουμπιά. Και έχουμε τις πολύ μικρές γραβάτες που είναι εντελώς εξάρτημα, τόσο μικρό που δεν σημαίνουν πια τίποτα. Αν καταλάβετε, όταν βάζετε παπιλιόν, δεν έχετε κουμπιά εδώ. Έχετε πλαστρό. Άρα θέλει να πει ότι αυτό, ναι. Άρα, μια καινοτομία, προσπαθούμε να πολεμήσουμε για να την πάρει η κοινωνία, προσπαθούμε να πολεμήσουμε τις προκαταλήψεις της κοινωνίας, γιατί την βάλουμε στην κοινωνία, την κοινοτομία. Όχι. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το πλαίσιο. Δηλαδή, η κοινωνία δεν εξελίσσεται. Απλώς η επόμενη κοινωνία θα θεωρεί ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, εσείς τώρα όλα αυτά που σας λέω, τις γραβάτες, το πιο πιθανό είναι να μην το έχετε ακούσει ποτέ. Αλλά όταν θα ξαναμπείτε στο ίντερνετ και θα ψάξετε για γραβάτες, μπορεί τότε να το βρείτε. Ενώ προσπαθώ να διαφορούσετε. Και εδώ βλέπετε, ας πούμε, ότι όλοι οι άντρες, θα έπρεπε οι γυναίκες να λένε ότι είναι χυδαίοι, γιατί δεν έχουν γραβάτα, αλλά βέβαια δεν είναι καν χυδαίοι γιατί δεν έχουν ούτε κουμπιά. Άρα, στην πραγματικότητα, αρχικά το ρούχο είναι φτιαγμένο για να βγαίνει δύσκολο και όχι για να μπαίνει εύκολο. Εμείς σιγά σιγά το κάναμε για να μπαίνει εύκολο. Όταν μπαίνει πολύ εύκολα, βγαίνει και πολύ εύκολο. Χαμογελάτε, βλέπω ότι μερικοί έχουν το βιωματικό. Αυτή την περίοδο στη Γαλλία υπάρχει μια διαφήμιση που βλέπετε, διαφήμιση για μπότα. Πείτε που κολλάει με αυτό που είπαμε τώρα. Α, βλέπετε μια γυναίκα η οποία δείχνει σε μια άλλη γυναίκα την καινούργια της μπότα. Και την βλέπει η άλλη γυναίκα. Και έχει ένα ειδικό άνοιγμα. Άρα μετά βλέπετε γιατί. Δηλαδή την βλέπετε να χοροπηδάει με έναν άντρα σε μια φάση που θα λέγαμε προετοιμασίας. Ναι, ναι, ναι. Και την ώρα που κάθεται στο κρεβάτι για να βγάλει την πότα, η πότα δεν βγαίνει με τίποτα. Αλλά φοράει παντελόνι. Έχει πρόβλημα τοπολογίας. Άρα ή το σκίζεται εντελώς και έχετε ένα θέμα, ή δεν το σκίζεται. Κατά συνέπεια, εξηγείται τώρα η πότα που ανοίγει εύκολα με πιαστράκι δίπλα, από το γεγονός της χρήσης. Άρα η μπότα τώρα δεν είναι πια αυτό που με ενδιαφέρει να το έχω και να είναι ψηλό και να είναι αυτό, είναι αυτό που με ενδιαφέρει σε κάποια φάση να βγαίνει εύκολο. Πιο στρατιωτικό. Έχετε πάει όλοι στρατό, ενώ για τους άντρες. Έχετε δει, ας πούμε, τα κορδόνια σας. Άρα υπάρχουν τα κορδόνια που λέμε τα επίσημα και υπάρχουν τα ψεύτικα. Τα ψεύτικα είναι τα κορδόνια είναι δεμένα μια χαρά και δίπλα έχει φερμουάρ. Τα οποία απαγορεύονται στον χαμηλό, γιατί αυτός δεν έχει δικαίωμα στο φερμουάρ. Ενώ ο άλλος που είναι από πάνω του και έχει διάφορα τέτοια εδώ, αυτός έχει δικαίωμα στο φερμουάρ. Λοιπόν, το φερμουάρ αυτό δεν επινοήθηκε για αυτόν τον λόγο. Αρχικά επινοήθηκε για θέματα και με αληξιπτωτιστές. Γιατί έχετε ένα μικρό θέμα, είναι ότι όταν πέφτετε μέσα στο νερό με τις αρβίλες, έχετε ένα θέμα. Εντάξει, άρα η ιδέα είναι μήπως μπορούμε να τις βγάλουμε σχετικά γρήγορα για να μην πεθάνει κιόλας. Και άμα είναι, τις ξαναβάλει μετά.
Αυτό σας το επιτρέπει. Άμα έχετε τώρα τα κορδόνια τα κλασικά, μέχρι να το βγάλετε το παπούτσι, συν το αλεξίπτωτο που είναι από πάνω σας, εντάξει. Άρα, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, αλλά έχουν κορδόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μερικοί λόγοι που δημιουργούνται μερικά πράγματα, ορθολογικοί, οι οποίοι είναι προβλέψιμοι και εξελίσσονται. Π.χ. τα γυαλιά σας. Εντάξει. Άρα, τα γυαλιά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Αυτά είναι μέτρια, είναι λίγο βαριά, αλλά σε αυτό το τομέα έχουμε αλλάξει. Βλέπεις το σκελετό, πάρω και τα δικά σου, εσύ με βλέπεις όταν τα βγάζω. Πού είναι να τα βάλεις? Ναι, άρα είσαι χαρούμενος. Λοιπόν, βλέπεις το γυαλί εδώ και το δικό σου, ποια διαφορά βλέπεις? Θα μου πεις τώρα, σου έβγαλε τα γυαλιά, δεν βλέπεις. Εντάξει, πλάκα. Λοιπόν. Το σχέδιο. Το σχέδιο, ρε. Το φακό. Αυτό εδώ έχουν, εδώ δεν έχει σκελετό, ενώ εδώ έχει, λέει, σχέδιο. Είναι. Στην πραγματικότητα έχει σκελετό. Το λαστιχάκι είναι νάιλον και μόνο λαστιχάκι δεν είναι. Και έχει ενδιαφέρον γιατί, άμα προσέξεις, αυτό είναι το γαμάτο, το γυαλί είναι κομμένο για να μπαίνει το λάινο. Ωραία. Με τα γυαλιά του καταλουκά, άμα το έκανες αυτό, θα έπεφτε το γυαλί, θα γινόταν τρίψα. Εντάξει, εδώ τρίψα. Εδώ λοιπόν, αυτό, βέβαια, Βασίλη, ίσως αυτά βγαίνουν πιο συχνά από αυτά. Αυτό εδώ. Βγαίνει το γυαλί. Γιατί έχει λίγο ελαστικότητα το νάιλον. Άρα η ιδέα είναι ότι για να κερδίσουμε βάρος, έχουμε βάλει αυτό. Αυτό που δεν υπολόγισες εσύ είναι αν έχετε το ίδιο γυαλί. Για να δεις αν είναι το βάρος του σκελετού, πρέπει να δεις αν τα γυαλιά είναι ακριβώς για τον ίδιο φακό, γιατί αν έχει φακό τέτοιο. Άρα, αυτό λοιπόν το γυαλί εδώ κρατιέται από το πάνω μέρος, εσένα κρατιέται από το πάνω και από το κάτω. Φανταστείτε ένα γυαλί που δεν κρατιέται από τίποτα. Τι δυσκολεύεστε τώρα, ας πούμε. Το παιχνίδι. Το έχετε δει. Ωραία. Πώς το έχεις δει? Δεν έχει το περίγραμμα. Ναι. Έχει μόνο τα αυτά. Και είναι σκέτος ο φακός. Οκ. Okay. Ποιο είναι το πρόβλημα για αυτό το γυαλί? Αυτό που σας λέω. Ναι. Είναι πιο... Όχι, αυτό είναι το θετικό. Αυτό είναι το θετικό. Το πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα κατασκευής μιλάω. Όταν λέω πρόβλημα εδώ, δεν λέω ελάττωμα, λέω πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι... Πρέπει να τρυπήσουμε. Μπράβο, αυτό. Είναι ότι πρέπει να τρυπήσει το φακό. Να τρυπήσει το φακό, και αν είναι φακός και είναι γυαλί. Αναγίστε. Έχει ένα πρόβλημα, εντάξει. Όσοι έχουν κάνει με τρεπάνι, φανταστείτε τώρα πάνω στο γυαλί, άρα το πρώτο πρόβλημα είναι ότι όταν το βάζετε εξτράει, άρα πρέπει να το χτυπήσετε για να μπει, και όταν το χτυπάτε δεν πρέπει να ανοίγει, όπως είναι το παρμπρίζ, και αυτό πρέπει να το κάνετε. Αυτό λοιπόν, πώς το κάνουμε, το κάνουμε με λέιζερ. Άρα έχουμε φύγει από το μηχανικό και περάσαμε στο ενεργειακό. Μπορεί και ο φακός να μην είναι γυαλί όμως. Μετά, και αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε, αλλά και στην αστρονομία, επειδή λέγαμε και τα άλλα, όταν βάζουμε τους μεγάλους φακούς, τώρα τους καλύζουμε από πίσω για να είναι λιγότερο βαρύ το κατοπτρικό εργαλείο. Γιατί είναι πολύ γυαλί, άρα βάζουμε τρύπες, επειδή είναι μόνο η επιφάνεια που μας ενδιαφέρει, το βάζουμε από την άλλη πλευρά. Σας το λέω αυτό σαν παράδειγμα, λέγοντας το εξής. Μερικές φορές, ακόμα και πάνω μας, φοράμε καινοτόμα πράγματα χωρίς να το ξέρουμε. Απλώς τα έχουμε συνηθίσει. Άρα, το καινοτόμο, σας μίλησα πριν για το φερμουάρ, δεν μου πέρε τίποτα το φερμουάρ. Φερμουάρ. Το zip. Επίσης να καταλάβετε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα καινοτομίας. Άμα το σκεφτείτε πόσοι έχουν ράψει κουμπιά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ξαφνικά έρθει και βάζει zip. Και η Φωτεινή έχει και ο Στέλιος το φερμουάρ. Βέβαια το φερμουάρ του Στέλιου είναι εκφυλισμός.
έρωτα θέλω να σε κάνω ως το τέλος. Άρα, το φερμόρ του Στέλιου, γιατί είναι εκφυλισμός. Ότι είναι καλό φερμόρ, είναι καλό φερμόρ. Αλλά είναι άχρηστο, γιατί συνήθως το βάζει έτσι. Ναι, όχι, κούμπωσε το εντελώς. Εντελώς. Μα κάναμε καιρό να το κάνω. Καλό. Ωραία. Όπως βλέπετε τώρα, ειδικά τις γυναίκες, έχει γίνει αισθησιακός. Τουλάχιστον για εκκλησίες και ενδυτικούς. Άρα, όταν το, θα αρχίσει να το βγάζει, ας πούμε ότι είναι εδώ. Είναι εντελώς γελίο. Τι θέλω να πω. Το φερμουάρ είναι φτιαγμένο τόσο κοντό, που είναι φτιαγμένο για να φαίνεται ότι είναι φερμουάρ και όχι για να χρησιμοποιείται. Άρα, εδώ είναι ένα παράδειγμα εκφυλισμού. Το πιο ωραίο, σαν δείγμα, τώρα το βλέπω, είναι ότι έχει design αυτό που κρατεί. Ναι, δεν μπορείτε καν το λύζει. Πιάστο ρε. Καλό είναι. Δηλαδή, έχει ένα πολύ ωραίο design και πολύ χρηστικό για ένα πράγμα που δεν θα κλείσει ποτέ. Το πιο πιθανό, αν ήσουν η γυναίκα, είναι να σου έβαζαν και κόσμημα. Γραβάτα μπορούμε να βάλουμε εδώ. Και γραβάτα, αν θες, μινιατούρα. Λοιπόν, άρα, μερικά πράγματα εκφυλίζονται με τη χρήση, μόνο και μόνο γιατί έχουμε ξεχάσει το μήνυμα. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος είναι δεξιόχειρας εδώ. Okay. Στους δεξιόχειρους, ποιος έχει ρολόι πάνω του. Εσύ δεν ξέρεις καν ότι έχεις ρολόι. Δεξιόχειρας. Και το έχεις βάλει εκεί. Ωραία, θα σε κανονίσω μετά εσά. Άρα, οι δεξιόχειροι έχουν το ρολόι στο αριστερό χέρι. Αρέσει ο δικαιός και κοιτάς, ναι. Το άλλο αριστερό, επειδή μου ξέρεις. Λοιπόν. Άρα, γιατί. Γιατί χρησιμοποιώ αυτό και μου βλέπω μάχαλα. Ίσως. Ε. Άλλος. Γιατί συγχρονίζω τους παγκούς μου με το TikTok του ρολογιού. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Πώς. Να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο το αριστερό χέρι και στάδω τώρα στη μία. Όχι. Γι' αυτό, για το κουρδιστήρι, ρε παιδιά. Αυτό εσύ είσαι ανώμαλος. Λοιπόν, και γι' αυτό συχνά οι αριστερόχειροι έχουν στο δεξί του χέρι. Γιατί για τον δεξιόχειρο, για να κουρδίσει το ρολόι, τον συμφέρει να είναι στο αριστερό χέρι για να πιάνει το κουρδιστήρι. Εντάξει. Το αστείο ποιο είναι, είναι ότι τώρα έχουμε ρολόγια που δεν κουρδίζονται. Αλλά δεν έχει σημασία σε ποιο χέρι το βάζουμε. Αλλά η κοινωνία θυμάται ότι είναι στο αριστερό. Βγάζουμε λοιπόν διαφημίσεις με το ρολόι στο αριστερό. Και στις διαφημίσεις, ελπίζω να έχετε δει και τα ρολόγια που έχουν δείχτες, ότι κάθε φορά είναι 10 και 10 η ώρα. Δεν το προσέξατε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα. Τι γίνεται, το κουρ. Πώς? Και τι είναι 10 και 10. Άμα κοιτάξεις πώς είναι, θα δεις ότι στο 10 και 10 το άνοιγμα σου επιτρέπει να κοιτάξεις όλη την επιφάνεια χωρίς να εμποδίζονται από τα μικρά κυκλάκια που είναι δεξιά και αριστερά, που έχεις χρονόμετρο. Όσο πιο ακριβό είναι, τόσο πιο πολύ προσέχουμε να βλέπεις όλες τις ιδιότητες που έχει. Γιατί αλλιώς δεν θα τον πληρώσεις. Άρα, το ρολόι είναι φτιαγμένο κατά μέσο όρο για δεξιόχειρους που το βάζουν στο αριστερό χέρι. Συμφωνούμε? Okay. Αυτό έχει σχέση με την δομή σας. Γιατί τα ρολόγια περιστρέφονται οι ώρες με τον τρόπο που το βλέπετε? Για να είναι πιο εύκολο. Ποιος είπε αυτό το πράγμα? Ποιος είπε? Τι είναι τον τρόπο? Αν δεν το βλέπαμε. Ρε παιδί μου, γιατί είναι έτσι ή και όχι έτσι. Τι είναι στο ίδιο. Ναι. Ο ήλιος γυρνάει έτσι. Ήταν μια καλή προσπάθεια, αλλά τώρα θα το ξανασκεφτείς. Στην πραγματικότητα, η αστρονομική κατεύθυνση είναι ακριβώς η αντίθετη. Δηλαδή, ο ήλιος ήρθε από τα δεξιά στα αριστερά. Ναι, θα το δεις. Δεν σου λέω να το σκεφτείς τώρα, θέλω απλώς να το σκεφτείς μετά. Το θέμα μου είναι γιατί τα ρολόγια πάνε έτσι.
Άρα, βλέπετε ότι αυτό είναι λίγο παράξενο και στην πραγματικότητα οφείλεται στο ίδιο γεγονός ότι οι ρολογάδες ήταν δεξιόχειροι κατά μέσο όρο. Άρα, όταν έφτιαξαν τα πρώτα ρολόγια οι δεξιόχειροι, τώρα θέλω να φανταστείτε ότι ανακατεύετε τον καφέ σας. Στην Ελλάδα, φραπέ. Κοιτάξτε πώς θα το ανακατεύετε, με δεξί χέρι. Το κάνετε έτσι ή το κάνετε έτσι. Και θα δείτε, από τη μία πλευρά είναι πιο εύκολο για εσάς, λόγω της διαφοράς στα κόκαλα, και από την άλλη είναι λίγο πιο παράξενο. Θα δείτε ότι εντελώς τυχαία είναι από την πλευρά που είναι τα ρολόγια. Άρα, τα ρολόγια δεν έχουν γίνει για λόγους καινοτομίας με αυτήν εδώ την περιστροφή, έχουν γίνει για να ακολουθήσουν τα κριτήρια του ανθρώπινου σώματος. Αυτό που έλεγε ξεφτύλα. Γιατί τον συμφέρει όταν βάζει τα γρανάζια να τρέχουν πιο πολύ έτσι παρά έτσι, γιατί τα ελέγχει πιο εύκολα με το χέρι του. Είμαστε εντάξει. Άρα, λέω λοιπόν ότι μερικές φορές η καινοτομία, θα μπορούσε να μου πεις, ας πούμε, όταν μου είπες για τον ήλιο κτλ., μου πεις, εντάξει ρε παιδιά, εγώ θα κάνω ένα ρολόι που θα είναι έτσι, σουξέ, θα περιστρέφεται ανάποδα. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά και σβήνουν. Γιατί είναι καθαρά μόδες, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα δείχνω ένα παράδειγμα καινοτομίας που δεν έχει γίνει. Και είναι απαράδειγμα, εγώ το λέω σε κάθε διάλεξη, μέχρι να σκάσει κάποιος και θα το κάνει. Εγώ περιμένω. Το πληκτρολόγιο στον υπολογιστή είναι φτιαγμένο από τις γραφομηχανές. Είμαστε εντάξει. Okay. Οι γραφομηχανές έχουν βάλει αυτό το πληκτρολόγιο για να δακτυλογραφούμε αργά. Άρα, δακτυλογραφούμε αργά γιατί πρώτα είχαμε σφυριά για να χτυπήσουμε. Άρα, όταν οι πρώτες που προσπάθησαν και τα είχαν βάλει κανονικά, αλφαβητική, συνεχώς μπερδευόταν. Άρα, για να τις καθυστερήσουν, τους έβαλαν διαφορετικά τα γράμματα. Άρα, εμείς έχουμε όλοι καθυστερημένο πληκτρολόγιο, το οποίο δικαιολογείται λόγω της γραφομηχανής, η οποία δεν υπάρχει πια. Εμείς όμως συνεχίζουμε να έχουμε τα ίδια πληκτρολόγια. Το πιο ωραίο στην υπόθεση είναι ότι τα πληκτρολόγια μπορείτε ηλεκτρονικά να το αλλάξετε το πληκτρολόγιο σας. Συμφωνούμε. Δηλαδή να αποφασίσετε να βάλετε άλλα γράμματα, ας πούμε, και να τα βάλετε σε άλλη σειρά, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Ποιο είναι το πιο ωραίο της κοινωνίας? Είναι ότι η κοινωνία όχι μόνο έφτιαξε αυτό το πράγμα που είναι αργό, αλλά δημιουργήσε το τυφλό για να πηγαίνεις γρήγορα στο αργό. Πρέπει να είσαι δηλαδή να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν διπλώματα γραμματείας μέσω του τυφλού για να πηγαίνουν γρήγορα σε αυτό που φτιάχτηκε να είναι αργό και είναι πάνω στον υπολογιστή. Πρέπει να το θες αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέμε για τα δικά μας. Γιατί να μην παρουσιάσεις, ας πούμε, ένα πληκτρολόγιο το οποίο να είναι εργονομικό. Άρα το πιο ωραίο είναι τα πιο εργονομικά πληκτρολόγια, είναι αυτά που είναι άχρηστα και είναι αυτά που είναι για τα παιχνίδια. Δηλαδή, θα έχετε δει μάλλον μερικοί που έχουν πληκτρολόγια λίγο στραβά ή ακόμα και σχεδόν χωρισμένα, που θα δείτε ότι μοιάζει με το ένα χέρι έτσι και το άλλο χέρι έτσι και είναι λίγο στραβά. Αυτός που δεν έχει συνηθίσει και έχει συνηθίσει το ίσιο, όταν του δίνετε τα δύο στραβά, λέει καλά, πώς τα βάζει τα δάχτυλα. Έχει ενδιαφέρον γιατί τα δάχτυλά σας μόνο γραμμικά δεν είναι. Άρα λέει ο μη γραμμικός, πώς βάζεις πάνω στο μη γραμμικό που εφαρμόζεται πάνω στο χέρι του, χέρι σου. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι. Άρα στην πραγματικότητα είναι σαν να είμαστε σε πιάνο. Στο πιάνο δεν πατάμε με τον ίδιο τρόπο γιατί είναι όλα ίδια. Εδώ λοιπόν λέμε, ενώ δεν υπάρχει πιάνο και είναι φτιαγμένο για το χέρι μας, πώς μπορώ να βάλω το χέρι μου εκεί που είναι τοποθετημένο για το χέρι. Πάνω κάτω είναι σαν να σας δίνω ένα γάντι και να μου λέτε, μα δεν είναι όλα ίσια τα δάχτυλα. Γιατί αυτά είναι, ας πούμε. Α, εσύ είχες μια ερώτηση κανένα, ή όχι. Ναι, στο πληκτρολόγιο. Στο σχολείο, μας είχαν πει ότι είχαν βγάλει κάτι πληκτρολόγια με σωστό τρόπο και καλά πιο γρήγορα. Πώς η κοινωνία δεν τα δέχτηκε, γιατί είχε συνηθίσει τα παλιά. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ενισχύστε αυτό που λέω. Η κοινωνική αδράνεια σου λέει, εγώ έχω το αυτό, θέλω το ίδιο,
και είναι ακριβώς το ίδιο πλαίσιο. Δίνω ένα παράδειγμα άλλο. Όπως ξέρετε, στην πληροφορική έχουμε νέες γλώσσες που δημιουργούνται συνεχώς. Okay. Ποια είναι η γλώσσα η πιο διαδεδομένη σε όλη την ανθρωπότητα? Ελληνικά. Όχι, όχι, όχι. Γλώσσα πληροφορικής. Όχι. Όχι. Θα ήταν ωραίο, αλλά δεν είναι αυτή, αυτό είναι το πιο ωραίο. Είναι η COBOL. Θα μου πείτε, πού το σκέφτηκα αυτό το πράγμα? Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί η COBOL δημιουργείται σε μια φάση όπου οι τράπεζες δεν έχουν βάσεις δεδομένων. Άρα ξαφνικά όλες οι τράπεζες εφαρμόζουν την σούπερ νέα γλώσσα που είναι καινοτομία, την βάζουν όλοι και όλες οι βάσεις δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών είναι φτιαγμένες με COBOL. Ξαφνικά εσύ έρχεσαι, το ξυπνοπούλι και βάζεις άλλη γλώσσα τώρα. Όταν σου λέει, Στάσου, μην δουλεύεις, εγώ τώρα τα έχω στήσει όλα με COBOL, θα κάνω την άλλη γλώσσα. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί την COBOL την κάναμε και με compilation version. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα πράγμα που δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό, έχει εξελιχθεί από άλλες γλώσσες και εξελίξαμε αυτή τη γλώσσα τεχνητά για να μοιάζει με τις άλλες που έχουν εξελιχθεί, γιατί δεν μπορούμε να την αλλάξουμε και αλλιώς θα αλλάξουμε όλες τις τραπεζικές. Αυτό λοιπόν είναι ότι η επιτυχία μιας καινοτομίας μπορεί να παράγει αδράνεια στην επόμενη φάση. Βλέπετε αυτό? Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έχετε, αρχικά νομίζαμε ότι οι υπολογιστές θα είναι όλο και πιο δυνατοί όταν θα είναι χοντροί. Αλλά σε κάποια φάση είχαμε τα φουσκωτά, το λέει και ο Ασίμοφ. Ο Ασίμοφ είναι ένα από τα προβλήματα που έχει, που είχε. Λέει, γαμώτο να μην έχω σκεφτεί ποτέ το μικρό. Άμα κοιτάξετε λοιπόν το έργο του σε επιστημονική φαντασία, οι σούπερ υπολογιστές γινόταν όλο και πιο μεγάλοι. Και μετά ξαφνικά περάσαμε στο PC. Τεράστια καινοτομία. Τεράστια. Εντάξει. Δεν είχαν σκεφτεί ποτέ να πάμε στο μικρό. Μετά έχουμε τώρα ακόμα και τον νόμο Moore που πηγαίνουμε όλο και στο πιο μικρό, μικρό, μικρό. Αυτό τώρα έχουμε συνηθίσει. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Όπως π.χ. δεν σκεφτήκαμε το δίκτυο. Δηλαδή παλιά, όταν κάναμε παγκόσμια ρεκόρ, παίρναμε σούπερ υπολογιστές του τύπου Cray. Σιγά σιγά καταλάβαμε ότι το Grid, ένα σύστημα που είναι δικτυωτό, είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχεις έναν χοντρό, παρά να έχεις, ενώ άμα έχεις 10.000 μικρούς που είναι όλοι συνδεδεμένοι, τελικά έχεις τεραφλό σε απόδοση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι το θέμα της ταχύτητας θεωρούσαμε, το γράφω έτσι, θεωρούσαμε ότι πηγαίνει με το θέμα του μεγέθους. Και τώρα έχουμε κάνει ακριβώς αυτό. Το να περάσουμε από αυτό σε αυτό είναι καινοτομία. Τώρα τι γίνεται? Ναι. Οπότε από την εφεύρεση στην καινοτομία πρέπει να απελευθερώσουμε τα κατεχόμενα του μυαλού ή να φτιάξουμε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο για την κοινωνία? Όχι, όχι. Χρειάζονται και τα δύο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αν εσύ έχεις σκεφτεί πάντοτε με παράλληλο τρόπο και θεωρείς ότι αυτός υπάρχει συσχετισμός, ξαφνικά όταν ο άλλος σου λέει εγώ τελικά θα το κάνω πιο μικρό για να πηγαίνω πιο γρήγορα. Άρα να θυμάστε, εντάξει είστε πιο νέοι αν δεν γίνετε, να το διαβάσετε πάνω. Σιγά σιγά τους μεγάλους υπολογιστές με μεγάλες ταχύτητες αρχίσαμε να τους κάνουμε έτσι. Μιλάω για τον πυρήνα, όχι έτσι πια. Και να κερδίσουμε χρόνο. Με απίστευτο. Το κάναμε και αυτό. Άρα, στην πραγματικότητα είναι ότι μερικά φαινόμενα ηλεκτρονικής μορφής είναι ότι, εντάξει, ωραία να πάει κοντά, αλλά πόσο κοντά το ένα δίπλα από το άλλο. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που άμα βάλεις έναν ειδικό, δεν ξέρει να σου κάνει το κύκλωμα, γιατί είναι ρομπότ που θα σου φτιάξει το κύκλωμα. Αυτός ξέρει να το σχεδιάσει, όχι να το κάνει με το χέρι. Γιατί μέσα σε αυτό το πράγμα, μια κουκίδα βάζει δεν ξέρω πόσα. Λέμε τώρα πρόσφατα, τα κινητά σας έχουν 17.000 συμπολίσεις.
Ωραία. Άρα φανταστείτε τώρα έναν ειδικό και να του πείτε βάλε τις συγκολήσεις. Μόνο τις συγκολήσεις, δηλαδή να είναι ήδη φτιαγμένο. Ούτε αυτό δεν κάνει. Ούτε αυτό δεν κάνει. Εντάξει. Άρα αυτό είναι επειδή έχει εξελιχθεί. Αλλά αυτό τι ήθελα να πω. Τώρα ο καθένας έχει έναν υπολογιστή στο σπίτι του. Εντάξει. Ξαφνικά φτιάχνω εγώ έναν μεγάλο υπολογιστή, μικρό για το σπίτι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Πώς το περνάω. Δύσκολα. Παράδειγμα χειροπιαστό. Windows, Apple. Εντάξει, δηλαδή, Microsoft, ας πούμε, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Το έχω διαδώσει παντού, έχουν όλοι αυτό, μετά χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα αυτό, το πάει όλο πακέτο. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που αγοράζω τον υπολογιστή, αλλά η μισή τιμή του υπολογιστή είναι τα προγράμματα που μου έχουν βάλει που δεν έχω επιλέξει, τα οποία υπάρχουν τα ανάλογα και είναι τζάμπα. Και εγώ συνεχίζω να αγοράζω διπλάσια τιμή τον υπολογιστή, γιατί βέβαια όλοι οι άλλοι που είναι γύρω μου κάνουν ακριβώς το ίδιο με μένα. Άρα πρέπει να έχω και κάποια συμβατότητα. Κατά συνέπεια, καταντάμε τώρα να είμαστε όλοι με συστήματα τα οποία είναι συμβατά, τα οποία είναι ακριβά, ενώ υπάρχουν τα ανάλογα που είναι τζάμπα. Και λες, αφού είμαστε στην οικονομική κρίση, δυσκολίες και τέτοια, γιατί δεν έχουμε περάσει όλοι στους υπολογιστές που να είναι με Linux, Unix κτλ. Και να είναι όλα τζάμπα κτλ. Και να είναι τεχνολογία γνου. Γιατί χρησιμοποιείς προγράμματα τα οποία, εταιριών τα οποία δεν μπορείς να τα βάλεις εσύ αυθαίρετα. Για τη συμβατότητα που είπατε. Ναι, άρα εκεί θα πρέπει να το κάνουν και οι εννοείται, γιατί δεν το κάνουν και οι εταιρείες αυτό. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και οι εταιρείες, βέβαια δεν τους συμφέρει έναν λόγο που βλέπεις, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ακόμα και όταν είσαι σε Linux μπορείς να κάνεις emulation Windows. Εντάξει. Άρα είναι ψεύτικο. Βέβαια, άρα έχουμε ανθρώπους, για να μην πω αυτούς που το κάνουν τώρα, στο βάθος της αίθουσας, που μπορούν να χρησιμοποιούν ψεύτικα ένα Mac, το οποίο στην πραγματικότητα, άμα το δεις από κοντά, δεν είναι φτιαγμένο όπως το χρησιμοποιεί, αλλά το ξανακάνει με το άλλο για να είναι σύμβατο. Αυτό είναι ένα κόλπο για να περάσει στο άλλο στάθος. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Το πρόβλημα της Apple από την αρχή ήταν καινοτομία, καινοτομία, καινοτομία. Το θέμα ήταν τόσο καινοτομία που δεν ερχόταν η κοινωνία. Δηλαδή, ο όρος του έδινε σε ένα κουτί, και αυτό έχει σχέση, του έδινε σε ένα κουτί, παραλαβή, όλα έτοιμα, είναι χαρούμενος. Του έδινε σε αυτού ένα ωραίο design και τέτοια. Πώς θα το κάνω να επικοινωνήσω με τον άλλον. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Άρα, να ξέρεις ότι οι περισσότεροι αγοράζουν το άλλο με το δαγκωμένο μήλο απλώς επειδή είναι δαγκωμένο και φαίνεται. Γιατί άμα δεν ήταν δαγκωμένο και αγοράζεται το ίδιο χωρίς δαγκωμένο, δεν θα το αγόραζαν γιατί θέλουν να δείξουν ότι έχουν αγοράσει το δαγκωμένο. Και είναι στην πραγματικότητα είναι το design που έχουν αγοράσει και όχι τον υπολογιστή. Βέβαια, επειδή είναι κολόφαρδοι, είναι και σούπερ υπολογιστής. Το πρώτο ωραίο είναι ότι του το λες. Λες, θες ένα σούπερ υπολογιστή. Λες, βεβαίως. Το δίνεις. Έχει μήλο πάνω. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα μας. Θέλω να σας πω, στην πραγματικότητα, και αυτό μετά το είδατε, ποιος έχει iPhone εδώ. Για πλάκα που απομακρύνθηκα. Άμα δεν απομακρυνθείς, δεν μπορείς να ξαναρθείς κοντά. Αυτό το πράγμα δεν είναι τηλέφωνο. Είναι για οτιδήποτε άλλο εκτός από τηλέφωνο. Άρα λέει, για τον κύριο Κοινωνία, η κοινωνία είναι τόσο. Όχι εσύ, είναι το πάρει στραβά, επειδή είναι αυτό. Η κοινωνία είναι τόσο γουμπούνας, που ενώ κάνω όλα αυτά τα πράγματα γαμάτα, θα βάλω και ένα τηλέφωνο και θα λέω ότι είναι τηλέφωνο. Και έγινε. Αυτό εδώ έχουμε κάνει ακόμα και ρεκόρ πάνω στα iPhone, στα μαθηματικά, εντάξει, για τα ψηφία του πι. Τι θέλω να πω. Στην πραγματικότητα οι πρώτοι που αγόρασαν το iPhone, δεν αγόρασαν το iPhone για τις ικανότητες που είχε, αγόρασαν το iPhone για να είναι τηλέφωνο που διαφέρει από τα άλλα. Το πιο ωραίο είναι ότι διέφερε τόσο πολύ που δεν ήταν τηλέφωνο.
Στο τέλος έβαλαν τηλέφωνο πάνω και γι' αυτό το λόγο, μετά λοιπόν πήγαν όλα αυτά, εντάξει, τα οποία είναι του τύπου ζώνη επαφής. Αλλά τώρα θέλω να σας, να καταλάβετε την εξέλιξη. Άντρες, γιατί καταλαβαίνω τον πόνο τους, οι γυναίκες δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε λουκάνικα, θυμούνται μόνο το άλλο. Είναι ότι τα κινητά έγιναν και έτσι κιόλας. Στο τέλος ήταν έτσι. Στο τέλος έπρεπε να το ανοίξεις το καπάκι και να μπορείς να πατήσεις το κουμπί. Εντάξει, είχαμε φτάσει στο επίπεδο να έχεις νύχιες που μπορείς να γράψεις. Okay. Άρα έχεις αυτά τα ηλίθια πράγματα που είναι μικρότερα από τα αυτή σου. Μ' ακούς, ναι, ναι, τώρα σ' ακούω, ναι, μ' ακούς εσύ. Δεν λέω για τα Bluetooth που περνάμε όλοι στις λες. Άρα το πρόβλημα με το Bluetooth είναι ότι από την άλλη πλευρά πρέπει να έχετε ετικέτα εδώ για να λέει ότι μιλάω στο τηλέφωνο και να μην δεν είμαι ο μαλάκας που μιλάει μόνος. Γιατί μπορώ να σας πω ότι εντάξει, δεν είναι και το πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει. Ναι, όλα καλά, όλα, ναι. Και το ωραίο είναι ότι βέβαια δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχεις μόνο τη μισή συζήτηση. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα το σκεφτείτε, το χαρακτηριστικό από ένα τηλέφωνο, το πιο χαρακτηριστικό από ένα τηλέφωνο, τι είναι. Άντε, ρε. Το... Τα κουμπιά. Το ακουστικό. Και το ακουστικό. Άρα, κοιτάξτε τι έχουμε κάνει. Το κάνω χοντρό έτσι για να... Εντάξει, αλλά το έχω βάλει όλο πακέτο τώρα. Αυτό έχει γίνει αυτό. Αυτό, άμα το λέγατε σε αυτόν ότι θα γίνει αυτό, σου λέγει έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνεις, έχει και το πιχτυμίδι, ξέρετε αυτό που το 400 φορές, μπορεί. Άρα αυτό βέβαια περάσαμε και από το ασύρματο, εντάξει. Είναι αυτοί που τρέχουν συνεχώς να βάλουν ξανά την μπαταρία στο σπίτι. Άρα αυτό εδώ το σβήσαμε, αυτό το σβήσαμε και αυτό το ονομάσαμε τηλέφωνο. Αυτό όταν θα το εξηγήσετε, ας πούμε, στα παιδιά σας, που δεν θα το έχουν δει ποτέ αυτό το πράγμα, θα λέτε αυτό είναι το ίδιο με αυτό. Θα καταλήξετε όπως έχουμε σε μερικά, σε είδα τους ήχους σας πιχέρι, θα καταλήξουμε σε μερικά μουσεία επιστήμης, πρέπει να έχει μια πλακέτα δίπλα, να σας εξηγήσει ποιο ήταν αυτό το εργαλείο, γιατί δεν ξέρετε καν σε τι χρησιμοποιεί. Άρα, τι θέλω να πω. Άμα λέγατε σε κάποιον ότι η εξέλιξη του τηλέφωνου είναι να μην έχει πια το ακουστικό που πιάνω και να μην έχει πια τα κουμπιά και τα τέτοια, θα τον ξαφνιάζατε, αλλά είναι αυτό που έγινε. Όμως, δεν έγινε έτσι. Στην πραγματικότητα έφτιαξαν υπολογιστή μικρό και μετά του έβραν τηλέφωνο. Άρα, αυτό εδώ είναι καινοτομία, αυτό είναι αντιγραφή. Και δεν είναι πια καινοτομία. Βέβαια, αυτό δεν είναι το πρώτο. Όχι. Άρα είναι αντιγραφή. Όχι. Άρα να φέρει. Όχι. Πέσατε στην παγίδα, παιδιά, να προσέχετε με μένα. Δεν είναι εξέλιξη. Ουσιαστικά. Είναι αντιγραφή. Μια υγιής καινοτομία δεν πρέπει να εξελίσσεται συνέχεια. Όχι. Γιατί όταν εξελίχθηκε, που λες εσύ, εκφυλίστηκε. Γιατί δεν ήταν πια υπολογιστής που βάλαμε την τελευταία φορά το τηλέφωνο. Είναι τηλέφωνο που εξελίχθηκε. Δηλαδή με μετά θα βάλουμε. Έγινε μικρότερο, έγινε πιο. Ναι, όλα αυτά που έκανε είναι αυτό που κάνει και σένα. Έχετε ξεχάσει ένα πράγμα. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, κοιτάξτε πώς πάει. Αυτό είναι μια εξέλιξη. Εντάξει, ομαλή. Okay. Αυτό τι είναι. Δεν είναι πιο ομαλή. Είναι ανώμαλη. Μετά. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό. Αλλά αυτό εδώ είναι μόνο το ίδιο με αυτό. Άρα μόλις μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία είναι ακριβώς αυτό που έλεγα και στη μαθητριά μου που δεν ξέρει τίποτα από κινηματογράφο.
άμα θέλετε να δείτε τα καλύτερα έργα, και είναι έργα που έχουν μπει σε μια σειρά, να κοιτάζετε μόνο το πρώτο. Γιατί δεν είναι τριλογία, τετραλογία, πενταλογία. Είναι ο Ρόκι 1, 2, 3, 4, 5, μέχρι αηδίες. Άρα το πρώτο είναι έργο που πραγματικά αφήνει κάτι κλπ. Και μετά αρχίζει η αντιγραφή. Άρα εσύ το εσύ. Γιατί δεν είναι εξέλιξη. Σωστό. Α, δεν είναι εξέλιξη αυτό. Μπράβο, αλλά είναι ακριβώς αυτό που έχει ξέρει. Αυτό είναι αντιγραφή επειδή έρχεσαι η πρώτη ταινία, επειδή πήγε καλά. Μα είναι αυτό. Αυτό εδώ, άμα δεν είχε πιάσει το iPhone. Σε σχέση με το προηγούμενο iPhone. Ναι. Δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ καλύτερο. Όχι, όχι, μπερδεύεσαι. Ξανά. Δεν είναι τεχνικό. Αυτό ήταν την πρώτη φορά. Είναι καινοτομία. Και η δεύτερη δεν είναι εξέλιξη της καινοτομίας. Είναι εξέλιξη των αντιγραφών. Δηλαδή, αυτό που τον ενδιαφέρει τώρα, στο 3-4, δεν είναι να είναι καλύτερος από το 1-2-3, είναι να είναι καλύτερος από το δικό σου. Γιατί άμα αυτός είναι καλύτερος από το δικό του και εσύ είσαι καλύτερος από το δικό του, θα πάρεις αυτό. Καταλαβαίνεις. Άρα, στην πραγματικότητα, δεν κάνει το ανάλογο από αυτό που έκανε στην αρχή. Τώρα έχει μπει στο πλαίσιο και του συγκρίσιμο. Αυτό εδώ θα ήταν καλό, θα το λέω στους κριτικούς, η Κρήτη είναι ασύγκριτο πλεονέκτημα, όχι συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα ήταν καλό να το χρησιμοποιούμε αυτό. Και να το βάζουμε έτσι. Συνήθως λέμε έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Άρα συγκριτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ήλιο και θάλασσα. Άρα τι έγινε με το συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι πολύ απλό. Πηγαίνουν όλοι στην Τουρκία, τον ήλιο τον έχουν, τη θάλασσα την έχουν και μετά πηγαίνουν με καραβάκι στα νησιά μας. Άρα πηγαίνουν με βραχιολάκια πάνω στο ξενοδοχείο, σούπερ και μετά πηγαίνουν στο δικό μας, όπου εκεί πέρα έχουν τους δικούς μας. Θες να φας κιόλας. Να φά. Που προσέξτε, κάνει υπέρβαση γιατί έχει βραχιολάκι. Κανονικά δεν έχει να φάει. Είναι να φάει στο ξενοδοχείο. Αλλά έχει κάνει ήδη υπέρβαση που έρχεται να σε δει, να του λες πάλι είναι κλειστά. Εκεί πέρα είναι ανοιχτά συνεχώς. Άρα προσέξτε τι σημαίνει. Έχουμε εκφυλίσει αυτό γιατί θεωρούσαμε πριν ότι ο ήλιος και η θάλασσα ήταν μόνο στην Ελλάδα. Άρα είναι πολύ απλό. Πας δίπλα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνεις τσουπ μέσα στην Ελλάδα. Άρα ξενοδοχειακές μονάδες που να μπορούν να ανταποκριθούν προς τα εκεί έχουμε μόνο τη Ρόδο. Και γι' αυτό σε φάση κρίσης αυτά που αντέχουν είναι οι μεγάλες δομές. Θάνατο συμφανίζουν σιγά σιγά. Άρα ξανάρθαμε λοιπόν στην μεγάλη... Η καινοτομία θα κάνει εδώ ένα gap. Εντάξει, θα κάνει μια αλλαγή φάσης. Αυτή η αλλαγή φάσης προσέξτε, για να το χαρεί και ο Γιάννης ακόμα που δεν είναι εδώ. Όταν θα περάσει σε καινοτομία, τότε θα είναι αλλαγή κύκλου. Η αλλαγή φάσης είναι ότι κάνω σπάσιμο, break. Εντάξει. Η αλλαγή κύκλου είναι ότι έχουμε περάσει όλοι σε αυτά. Δηλαδή τώρα για να πάτε να αγοράσετε ένα κινητό που να έχει κουμπιά, πρέπει να το θέλετε. Εντάξει, να πεις εγώ, ξέρω εγώ, είμαι στυλάτος, παιδιά, θέλω κουμπιά. Έχει πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή για να καταλάβετε, τώρα για να πάρετε κινητό που να μην έχει φωτογραφική μηχανή, πρέπει να το ψάξετε. Εντάξει, να πάρετε κινητό που να μην είναι έγχρωμη η οθόνη, ενώ πότε ήταν σημαντικό για ένα τηλέφωνο να είναι έγχρωμο το νούμερο. Δηλαδή είναι γκόμενα, είναι ροζ. Τέλος, με πήρε. Καταλάβετε, είναι μαύρο, όχι η δουλειά. Θα ήταν όλα με τα χρώματα. Άρα έχουμε βάλει οθόνες με χρώματα και μετά έχουμε όλους αυτούς που κάνουν συνεχώς δεν έχω μπαταρία. Είναι αστείο, δηλαδή έχουμε κάνει το παν για να καίμε ρεύμα. Άρα έχουμε βάλει φορτιστές και μετά βέβαια έχουμε φορτιστές όπου το κάθε τσόκαρο έχει βάλει τον δικό του φορτιστή και έχουμε καταλήξει σε πόσους φορτιστές έχεις στο σπίτι σου, δικού σου. Γιατί βέβαια κάθε φορά που αλλάζεται δεν είναι συμβατός. Λες και δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία νόρμα να πούμε ρε παιδιά, με τους φορτιστές κάνετε το ίδιο. Υπάρχει, αλλά δεν έχει ακόμα επιβληθεί.
μετά συνέβη. Όχι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται θα μπει. Ναι, όταν θα το αφήσω. Να σου πω ότι ξέρεις, μιλάμε για θέματα ανακύκλωσης αυτό και βάζουμε συνεχώς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα κρατάμε και μετά έχουμε ανθρώπους που λένε ότι είναι του τύπου οικολόγοι και τα ανακυκλώνουν. Ενώ είναι πολύ απλό να πει ρε παιδιά, μία θα είναι. Δεν καταλαβαίνω. Ας πούμε οι πρίζες εδώ. Το φανταστείτε να έχετε πρίζα Mac. Ο Θεός να φυλάει. Δεν θα ξέρεις καν αν υπάρχει η τρύπα. Εντάξει, μπορεί και να μην τη βλέπεις. Δηλαδή, όταν μπαίνει το Mac κοντά να ενεργοποιεί την πρίζα, τότε να φαίνεται και τη βάζεις. Το φαντάζεσαι αυτό. Μην γελάτε, γιατί ξέρετε, αυτά που λέω στις συνέντευξες της διαλέξης μετά γίνονται και εντάξει, μετά εκνευριάζουμε. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν είμαστε στο αγγλικό σύστημα, στο ασιάτικο σύστημα, οι πρίζες είναι διαφορετικές. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όταν αγοράζετε Mac, σας δίνουν 40 πρίζες. Όταν το βλέπετε, λέτε, τι έχει πάθει. Τι έγινε, παιδιά, φταίω εγώ. Με εντόπισαν, είμαι ανώμαλος, ας πούμε. Γιατί πρέπει να δείτε κάτι πρίζες. Είναι έτσι πρίζες. Υπάρχουν και τέτοιες πρίζες. Υπάρχουν και τέτοιες πρίζες. Υπάρχουν και τέτοιες πρίζες. Και τέτοιες. Άρα, το ξαναλέω αυτό. Στην πραγματικότητα, η καινοτομία θα χαρακτηριστεί μόνο από την αλλαγή του κύκλου. Να, αυτό τώρα πώς θα το κάνεις με το μαύρο πίνακα, με τις κυμολίες. Ακριβώς τον ίδιο. Που κούνησες έτσι, τράβηξες το πίνακα. Να ξέρεις ότι είναι ακριβώς το ίδιο και τώρα έχεις πέσει και εσύ γέρο. Και μπορώ να σου πω ότι στο μαύρο πίνακα μπορώ να κάνω και έτσι να τραβήξω τάκ και να ανεβαίνει μόνο του και να έχω τριπλό. Και άμα θες έχω και έτσι. Γιατί αυτό που είπες δεν έχει καμία σχέση με το πίνακα. Δεν τα εισάγαμε εδώ φαίνεται στην Ελλάδα. Όχι, λάθος. Λάθος. Υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν έχει μαλλισίδες. Στο ΤΕΙ Καβάλας έχει ή δεν έχει. Τριπλό. Ωραία. Άρα, δεν λέω το χαρακτηριστικό που έρχεται μετά, τέλος πάντων. Άρα, η ιδέα ποια είναι, ξανέρχομαι. Εφεύρεση, πατέντα προστατευμένη, μπορεί να δημιουργήσω μια αλλαγή φάσης, αλλά άμα δεν έχω αλλαγή κύκλου, δεν είναι απλή ότι δεν έχω περάσει στην καινοτομία. Δηλαδή η κοινωνία δεν αποδέχτηκε την αλλαγή αυτή. Και σημαίνει ότι εγώ πρέπει τώρα, άμα κάνω τη στρατηγική που έχω κρύψει τώρα εδώ, μέσα στο στόχο πρέπει να ενσωματώσω πρέπει να ενσωματώσω την αλλαγή κύκλου. Δηλαδή, να προβλέψω πώς θα είναι η νέα πραγματικότητα. Άρα, στην πραγματικότητα, πρέπει να προβλέψω πώς θα δημιουργήσω πραγματικότητα. Εντάξει. Άρα, ξαναέρχομαι. Η κοινωνία πάει με την πραγματικότητα. Τι να κάνω. Βέβαια είναι καλό, γιατί έτσι εξαφανίζεται σιγά σιγά η μία από την άλλη. Άρα είναι φαινόμενο μόδας, πάμε από τη μία στην άλλη. Αυτό που υπάρχει εδώ θεωρείται φυσιολογικό και αυτό που υπάρχει εδώ θεωρείται αδιανόητο για αυτήν. Φυσιολογικό για αυτήν. Άρα το αδιανόητο είναι έτσι. Το βλέπετε αυτό σαν σχήμα. Άρα η ιδέα είναι ότι αυτή η αλλαγή φάσης πρέπει να σκεφτείτε τον κόσμο. Άρα πρέπει να το σκεφτείτε έξω πραγματικά αλλά δεν είναι ET, είναι EPI. Δηλαδή να προσπαθήσεις να δεις, ρε παιδί μου, πες ότι δεν ήμουν με αυτά τα δεδομένα τώρα. Πώς θα σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, το παράγω και μετά πρέπει να σκεφτώ η εφαρμογή του πώς θα αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, σας έλεγα, τηλεφωνική κάρτα, μήπως μπορεί να περάσει στο τραπεζικό. Και τελικά να μου μείνει το τραπεζικό και εγώ, μετά από, αν ήμασταν εδώ στο Πανεπιστήμιο, μετά από 10 χρόνια, να μην υπάρχει ούτε ένας μέσα στην αίθουσα, εκτός από μένα, με τον παλιό μου πίνακα, που να ξέρει τι είναι τηλεφωνική κάρτα με τσιπ. Δεν θα την έχει δει καν. Γιατί προσέξτε, θα είναι ακόμα πιο γαμάτο το παράδειγμα, γιατί δεν θα υπάρχει καν τηλεφωνική καμπίνα. Διότι έχουμε μετατραπεί σε τηλεφωνικές καμπίνες. Όλο καλύτερα μια τηλεφωνική καμπίνα. Δεν θα σου ρωτήσω πόσες θύρες έχεις. Άρα, η ιδέα
είναι πώς περνάμε από το ένα στο άλλο το πρακτικό, το εισαγωγικό, είναι πρώτα απ' όλα η υπέρβαση. Άρα η υπέρβαση έχει σχέση στέλιο με τα κατεχόμενα του μυαλού. Αλλά τα κατεχόμενα, οι προκαταλήψεις, όπως έλεγες, είναι αυτά που θεωρούμε ότι, παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να το σκεφτούμε. Έτσι είναι, μας έχουν πει ότι είναι έτσι. Και μετά μπαίνει ένας παράξενος, ανώμαλος και λέει γιατί. Και εκεί πέρα ξαφνικά, συνήθως είναι τα παιδιά σας, δηλαδή σας λέει γιατί και εκεί δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα και του λες έτσι. Και λες τώρα το έσωσα, αλλά μετά γίνεται ερευνητής και δεν σώζεστε μετά. Άρα, δίνω ένα άλλο παράδειγμα πολύ ωραίο, πως έχει εξελιχθεί. Άσκηση τώρα. Τι είναι αυτό? Μπράβο, οκ. Άρα, όλοι μας εδώ θα θεωρούσουμε ότι αυτό είναι ασμπή. Φαντάσου τώρα να βάλεις έναν υπολογιστή, εντάξει, και του λέει όχι περίμενε, θα βάλω την κασέτα, θα το ανεβάσω στο σκληρό δίσκο. Το φαντάζεσαι αυτό? Άρα, τις κασέτες όλοι μας τις φτύσαμε. Όλοι μας, μην ανησυχείτε. Άρα, μετά από τις κασέτες, αμέσως, περάσαμε σε τι? Στην δισκέτα. Η βεντάλια, γιατί ήταν και... Μετά δεν περάσαμε στη βεντάλια, περάσαμε στην μικρή. Σκληρή. Άρα εδώ είχε ένα θέμα, ο όλος είχε αγοράσει υπολογιστή που έμπαινε μόνο αυτή. Ξαφνικά έχει υπολογιστή που είναι μόνο αυτή. Αυτός τώρα έχει χιλιάδες δισκέτες έτσι που δεν μπορεί να βάλει πουθενά. Εντάξει, okay. Μετά λοιπόν, έχουμε περάσει τη δισκέτα. Αυτά τώρα, τα βλέπει τώρα αυτά? Βλέπετε ότι είναι το ίδιο? Εσύ ο τεχνικός πρέπει να πεις ότι είναι το ίδιο. Ναι ή όχι? Το ίδιο. Εξέλιξη. Είναι εξέλιξη, αφού η μια δισκέτα, η τελευταία, είναι πιο καλύτερη από τη κασέτα. Εδώ είναι η εξέλιξη. Από εδώ, εδώ. Καινοτομία. Απαγίδα, ήταν απαγίδα. Εξέλιξη. Γιατί είπα ότι είναι το ίδιο. Ενώ δεν θα το βλέπατε έτσι. Ενώ, άμα το σκεφτείτε τώρα. Τώρα. Καινοτομία. Εξέλιξη δεν υπάρχει. Στροφές. Ήταν για αυτούς που στροφάρουν. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ τι είναι αυτό? Συντήρο. Το συντήρο δεν το κάναμε. Συντήρες που μου πάνε στο κόμμα. Εντάξει, συντή. Θα το βάλουμε και εδώ, μην το χαρούμε, να μην είναι αράμα. Αυτό, με αυτό, έχει τρύπα. Της κακέρας σέρα έχει τρύπα, θα σας πω. Εδώ, αυτός είναι δίσκος. Αυτός είναι δίσκος. Είναι το ίδιο. Όχι. Γιατί? Γιατί έχουν διαφορά στο πώς εγγράφονται τα δεδομένα. Σωστά. Στο ένα και στο άλλο. Σωστά. Άρα, εδώ είναι... Όχι το τηλέφωνο, δεν είναι το τηλέφωνο. Το βινίλιο. Το βινίλιο. Ο μαύρος. Τέλος πάντων, είναι πάνω σε λευκό, θα μου πει ο άλλος, αλλά είναι μαύρος δίσκος αυτός. Ωραία. Αυτό. Ναι, αλλά αυτό πώς γράφτηκε? Αναλογικά και αυτό. Ψηφιακά. Η μόνη διαφορά είναι αυτή. Και πες τον τρόπο, ρε παιδί μου, με σκάσατε. Ναι. Okay. Ενώ στο άλλο κες, άρα είναι λέιζερ. Το λέιζερ ήθελα να ακούσω, ρε παιδιά, δεν σας είπα και έλεος. Έχεις δει ποτέ βινίλ με λέιζερ? Άρα θα το σκεφτεί ο Δημήτρης βέβαια, εκεί θα πάρει μπλοκάζ. Λοιπόν,
Τώρα λοιπόν αυτό εμφανίζεται ως καινοτομία. Δεν εμφανίζεται, είναι καινοτομία, αλλά προσέξτε πώς πάει. Άρα όλοι λένε τώρα με αυτό το ψηφιακό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε εικόνες, αλλά μπαίνουν όλα τα μουσεία και καταγράφουν συστηματικά όλα αυτά που έχουν, θεωρώντας ότι με αυτό το πράγμα έχουμε απεριόριστη μνήμη των δεδομένων. 15 χρόνια κράτησε αυτό το παραμύθι και αρχίσαμε να έχουμε τις πρώτες φθορές των μουσείων. Αυτό ήταν μεγάλο θέμα, γιατί ξέρετε, όταν είναι ο Λούβρος που καταγράφει όλο το ειδικό και είναι όλοι χαρούμενοι, δηλαδή το κάναμε, θα είναι για τους αιώνες των αιώνων, και μετά από 15 χρόνια που είστε ακόμα εδώ με άσπρα μαλλιά, σου λένε το ξανακάνουμε γιατί έχουν αρχίσει να έχουν φθορές. Άρα στην πραγματικότητα μετά από αυτό περνάμε στο USB. Είμαστε εντάξει? Το DVD, το Blu-ray που πήγε. Το Blu-ray το πετάξαμε γιατί δεν έχει. Άρα πρόσεξε εδώ. Το USB είναι η συνέχεια από αυτό. Από την ξεφτύλα. Γιατί. Πριν. Το USB είναι αυτό. Είμαστε σύμφωνοι ή όχι? Ναι. Γιατί είναι, ναι. Πώς. Ναι. Με το USB, το οποίο είναι και πιο μικρό και πιο εύχριστο, δεν περνάμε σε αυτό που θέλαμε, στην αλλαγή κύκλου. Ναι, δεκτό, αλλά δεν λέω αυτό. Λέω απλώς, κοίτα. Στην πραγματικότητα, άμα το κοιτάξεις από εδώ, εδώ, είναι σίγουρα καινοτομία. Δηλαδή το πατάς, αλλά πρόσεξε, είναι επειδή δεν έχεις μνήμη. Άρα έχεις όλα τα κριτήρια της καινοτομίας, έχεις το κριτήριο της αλλαγής κύκλου, αλλά έχεις ξεχάσει ότι είναι ανακύκλωση. Γιατί είναι πάλι με μαγνητικό πεδίο, το οποίο το είχαμε ξεφτυλίσει και λέγαμε εντάξει το μαγνητικό πεδίο, τώρα εγγραφή, λέιζερ και τελειώσαμε. Και τελικά τι γίνεται? Για όσους αγόρασαν τα πρώτα USB, θυμάστε πώς, τι νούμερα είχαμε, τα νούμερα, θυμάστε πάνω. Ναι. Ένα γίγμα. Και ένα γίγμα, όταν βγήκε, αστείευεσαι. Ναι, το 128 ήταν πολύ, αντί σούπερ, και ήταν τέτοιο παλούκι, ας πούμε, και μετά αυτό, μέχρι να γίνει ένα γίγα, και τελικά, όπως ξέρετε τώρα, στην πραγματικότητα είναι απλώς για να το πιάνουμε, που έχει νόημα, γιατί το μέγεθος δεν έχει πια με τη μνήμη. Είναι τόσο μικρό. Εγώ έχω δει γυναίκα ερευνήτρια που το έχει σαν κόσμο. Κάνει τσικ και το βάζει και είναι αυτό. Ναι. Στη λογική που παίρνουμε τα δεδομένα μας που πάμε, το cloud είναι καινοτομία. Ναι. Okay. Ναι, αλλά πρόσεξε, αυτό είναι αληθινή καινοτομία με την έννοια του delocalization, γιατί όλα αυτά, όλα, είναι όλα local. Το cloud είναι αλλαγή. Άρα εδώ έχεις, αν θες, μια ολιστική. Και δεν είναι, αυτό εδώ είναι ολικό. Αυτό είναι ολιστικό, εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, αλλά έρχεται από πού? Έρχεται από τα δίκτυα. Ναι. Τα δίκτυα τα, ναι. Με λίγα λόγια. Όχι, μην μου πεις με λίγα λόγια, πες μου απλώς. Από την κασέτα, ναι. Από την ταινία, πήγαμε στο τσιπάκι. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τσιπάκι. Το USB δεν είναι τσιπάκι. Όχι. Στο φλασάκι, τέλος πάντων. Ναι, πες το φλασάκι. Δεν είναι με λίγα λόγια. Εγώ προσπαθώ τώρα να εξηγήσω σε όλο το πλαίσιο αυτό ότι άμα σβήνουμε μνήμη, θεωρούμε μερικές φορές πράγματα καινοτόμα, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί που το σκέφτηκαν είναι αυτοί που θυμόντουσαν ότι το μαγνητικό πεδίο έχει νόημα. Άρα, εδώ είμαστε στο, άμα το σκεφτείτε τώρα όλο, είμαστε στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ακόμα και εδώ, αλλά απλώς εδώ είμαστε στο ουσιαστικά σε ένα κομμάτι, δίνουμε προτεραιότητα, εδώ δίνουμε σε άλλο προτεραιότητα, εντάξει. Άλλα, εδώ τώρα όταν μου λες με το cloud, και το λες πολύ σωστά, αρχίζει όμως από τα δίκτυα. Και να θυμάσαι στα ερευνητικά εργαστήρια, όταν σώζαμε τα δεδομένα μας, η πρώτη μεγάλη αλλαγή που κάναμε, τώρα εσείς το κάνετε, είναι να τα σώσουμε στο διαδίκτυο. Αρχικά τα σώζαμε στο σκληρό δίσκο επιτόπου. Όταν όμως βλέπεις τι μάζα είναι, δηλαδή φαντάσου τώρα
ο Συλλόγια Τριών 100 ερευνητές που να παράγουν συνεχώς με όλα τα δεδομένα, με τεχνικά, με υπολογισμούς. Δηλαδή, τσουβάλια. Και αυτό, άμα το χάσεις, πρέπει να ξαναυπολογίσεις. Άρα, εδώ είναι η μεγάλη αλλαγή, είναι ότι έχω το on. Δεν είμαι πια στελόκα. Άρα, στην πραγματικότητα δεν ξέρω ακριβώς που είμαι. Το πιο ενδιαφέρον τώρα, σε θέματα στρατηγικής, για αυτούς που ήταν εδώ. Πού είναι το κινητό μου? Το δικό μου. Λοιπόν, θέλει επιμέλεια, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι σε θέματα στρατηγικής και κατασκοπίας the best. Γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά που έχετε με αυτά που λέμε είναι ο τέλειος εντοπισμός. Όταν λέω τέλειος, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο τέλειος. Δηλαδή είναι εξευτελιστικό. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από εσάς που είστε. Δηλαδή εσύ είστε με το GPS, έχεις χαθεί και αυτός ξέρει που είστε. Δηλαδή έχεις χαθεί, ρε. Εντάξει. Άρα, άμα το κοιτάξετε με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καταλάβετε, είναι πάλι το ίδιο. Η καινοτομία έχει ένα πρόβλημα, είναι ότι δεν καταφέρνουμε να καταλάβουμε πού είναι. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα, χειροπιαστό, στον τομέα του αθλητισμού. Ναι, το είδα. Στον τομέα του αθλητισμού. Το άλμα εις ύψος. Εντάξει. Άρα, θυμάστε ότι όταν πηδούσαμε παλιά, δεν λέω για άλλα, πηδούσαμε έτσι. Okay. Μετά πηδάμε έτσι. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Ρωτάω τώρα. Η μέθοδος του Fosbury είναι καινοτομία ή δεν είναι? Δεν είναι. Τι λέει? Όχι μόνο δεν είναι, και βέβαια είναι. Πρώτα απ' όλα έχει δημιουργήσει αλλαγή φάσης. Δηλαδή, ξαφνικά, με αυτή τη μέθοδο μπόρεσες να πας πιο πέρα από την άλλη. Έχει δημιουργήσει αλλαγή κύκλου, τώρα όλοι πηδάν έτσι. Που είναι πάρα πολύ παράξενο. Εξηγείς λοιπόν στους δικούς σου ότι όταν είσαι εδώ θα κάνεις κύκλο και μετά θα πηδήξεις. Που είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν βλέπεις ένα εμπόδιο. Εγώ σας βλέπω ήδη με τα παιδιά σας, έχει ένα εμπόδιο στο ένα μέτρο και του λες στον στελάκο, κάνεις τι, 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 και μετά λέει, τι. Και θα πει, βεβαίως, μπαμπά. Το φαντάζεσαι. Αυτός θα είναι ο Fosbury, δεν θα είναι κανένας άλλος. Άρα, για τους άλλους θα είναι έτσι. Okay. Άρα, εδώ το πρόβλημα ποιο είναι? Ποιο είναι το υπόβαθρο της καινοτομίας? Γιατί αυτά που είπαμε τώρα προς το παρόν, ναι, μπορεί να το έχεις. Η κίνηση. Όχι, αυτό είναι η τεχνική. Όχι. Πώς θα φτάσουμε στο τέλος? Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά τι έγινε? Πώς θα επιδείξουμε το πρόβλημα? Όχι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι. Αλλάξε την αντίληψη. Όχι. Είπα ποιο είναι το υπόβαθρο της καινοτομίας, ενώ εσύ μου λες το αποτέλεσμα της καινοτομίας. Συμφωνούμε? Όντως άλλαξε την αντίληψη, αλλά η καινοτομία. Το θέμα είναι ότι ποιο ήταν το υπόβαθρο. Γιατί εσύ τώρα, αν. Όχι. 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 Να κερδίσουμε χρόνο. Εσύ και στα δομικά θα μπορεί να το βρει αμέσως εσύ. Το στρώμα. Το στρώμα, ρε κουμπούνες. Έχετε φανταστεί να πηδήξεις στα 2.20 με την πλάτη και να είσαι πάνω σε άμμο? Ένα άλμα θα κάνεις, αλλά θα λέγεται πήδημα. Γιατί μετά είσαι νεκρός. Γιατί δεν έχετε καταλάβει πώς πέφτετε. Πέφτετε ακριβώς πάνω εδώ. Πόσες φορές θα το κάνετε? Έχετε θέλετε να σας πω πλάκα να το κάνετε? Δηλαδή θα σας βάλω εγώ έτσι, ας πούμε, εδώ.
και θα πεταχτείτε έτσι απλώς και θα πέσετε εδώ έτσι. Εννοείς ότι πριν δεν υπήρχε στρώμα, γιατί... Βεβαίως. Αυτό δεν το είχαμε, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Γι' αυτό, αυτό πρέπει να το βρεις όμως, αλλά τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μερικές φορές στην καινοτομία, λέμε, θα κάνουμε μια καινοτομία. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά το υπόβαθρο ποιο είναι, θα κάνουμε μια καινοτομία. Ναι, αλλά πώς θα το κάνεις. Θα κάνουμε μια καινοτομία. Ωραία. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι, για να κάνω την καινοτομία του Fosbury, έπρεπε να βάλω στο στρώμα. Να πέσουμε στα μαλακά. Ναι, αλλά το θέμα είναι για να πέσεις στα μαλακά, άμα δεν το σκεφτείς, μετά είσαι... Ο τόνος έχει αλλάξει. Παράδειγμα. Άρα, η ιδέα είναι το υπόβαθρο είναι αυτό που θα προετοιμάσει την καινοτομία. Για να μπορέσει να είναι, και εδώ είναι το ωραίο, είναι από το βέλτιστο, περνάμε στο ανθεκτικό. Χωρίς ανθεκτικό δεν το καταφέρετε. Δηλαδή, άμα κάνετε το βέλτιστο και επιδείξετε κανονικά άλμες ύψος με άμμο, είναι βέλτιστο, θα περάσετε. Μία. Το θέμα είναι να μπορείς να το κάνεις και αρκετές φορές, ας πούμε. Να πας λίγο πιο πέρα. Άρα βλέπετε, ας πούμε, ότι όταν έχουμε σκάμα και άλμα εις μήκος, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας, αν αλλάζαμε το στρώμα. Δηλαδή, ελπίζω όλα αυτά που είπα τώρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι φορές στρώμα. Πώς? Είναι φορές όμως στρώμα, κάτι μαλακό στρώμα. Έχεις εγκριτρέχεις με αυτό, είναι βάρος. Άρα, άμα θες να το κάνουμε αυτό, είναι με το άλμα επικοντό. Το άλμα επικοντό, φανταστείτε ότι είναι πάνω από 6 μέτρα και ξανακατεβαίνουν κατά κόρυφο. Εντάξει. Φανταστείτε σε ποια κατάσταση θα ήταν ο σκελετός τους. Άρα, εκεί πέρα το στρώμα δεν είναι γομάρι, εντάξει. Άρα. Επειδή δεν γνωρίζουμε, εμείς το έχεις ψάξει. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το άλμα εις ύψος. Όχι, όχι, σε αυτό το επίπεδο. Σαν άθλημα, όχι. Όχι. Για, το σένα, για, να δούμε... για να δούμε αν το φέρα από πίσω, από όχι, παλιότερα. Όχι, όχι. Το στρώμα ήταν ακριβώς αυτό που είπε, ήταν απλώς το μαλακό. Okay. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι κανονικά το πρόβλημά τους ποιο ήταν. Τα πόδια σου είναι κάτω. Πρέπει να περάσουν από πάνω και πρέπει τα πόδια σου να είναι πριν το κεφάλι σου. Ήταν πολλές δύσκολες συνθήκες. Ενώ τώρα είναι τα πόδια σου πρέπει να περάσουν πάνω. Από τον πύχη τίποτα άλλο. Μετά χαιστήκαμε πως πέφτεις. Θα μπορούσε, ας πούμε, το στρώμα να ήταν νερό. Και πέφτεις στο νερό, ας πούμε. Κάνεις πλούφ. Το κάνουμε πλούφ, από τα 10 μέτρα μπορούμε να πέσουμε σε νερό. Θα μπορούσε και στο άλμα επικοντό να είχε, ας πούμε, νερό. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μια καινοτομία, πρέπει να βρούμε μερικά στοιχεία που θα είναι. Πρόσεξε, κύριε Ξεφτύλα. Τα κριτήρια, το υπόβαθρο, η δημιουργία πραγματικότητας για τους ανωγενούς και η αλλαγή κύκλου. Δηλαδή πρέπει να πιστέψεις ότι όταν θα κάνεις τα καλαμάκια θα αγοράσουν όλοι καλαμάκια. Και να φανταστείς τι θα κάνεις με τα καλαμάκια. Δηλαδή μετά τώρα όταν το σκεφτόμαστε, εγώ το βλέπω σε εφαρμογές που κάνουμε σε ερευνητικό επίπεδο, ας πούμε σου λένε κάνε κάτι πιο ειδικό. Σου λέω το παράδειγμα το εξής. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ στον τομέα της εξάτμισης πώς να φτιάξουμε δομικά υλικά γεωμετρικά τα οποία να χρησιμοποιούν λιγότερο σπάνιες γιές και λιγότερο ευγενή μέταλλα με την ίδια απόδοση στην κατάλυση. Πάνω κάτω να έχεις ένα αυτοκίνητο που θα πάει δύο φορές πιο μακριά ενώ έχει ξοδέψει λιγότερο, θα είναι βαρέα μέτρα στην ανακύκλωση, γιατί ξέρετε τι γίνεται, είναι η ανακύκλωση. Το πρώτο πράγμα που σας παίρνει από το αυτοκίνητό σας είναι την εξάτμιση. Αυτό δεν ανακυκλώνει τον καταλήτη. Πώς? Δεν ανακυκλώνει τον καταλήτη κιόλας. Κάνεις λάθος. Ανακυκλώνεται ή τον θάβουνε. Όχι, 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 κάνεις λάθος. Ο καταλήτης δεν είναι μονολιθικός. Έχει κορδιρίτη. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό βάζει καταλυτικό στοιχείο. Όταν το διαλύει, στην πραγματικότητα τα ξαναπαίνει. Τα βαρέα μέταλλα που είναι, ας πούμε, που είναι χρυσό πλατίν, τα ξαναφέρνουμε, τα ξαναπαίνουμε. Ναι, αλλά τα ας πούμε οι φλαβερές ουσίες τις μένουν κάπου. Όχι, όχι, όχι. Οι φλαβερές ουσίες είναι προϊόντα της κατάλυσης, αλλά μην ανησυχείς,
για τον καταλήτη έχουν πάει στη γη. Αυτό δεν εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα για μας. Είναι ότι όλα αυτά που φεύγουν από τον καταλήτη πηγαίνουν στην ατμόσφαιρα, τα ανασένουμε. Άρα τώρα εκεί πέρα όλο σου λέει, εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό, δύο φορές πιο μακριά και αυτό και αυτό, αλλά πρόσεξε, θέλω να μην μου παράγεις και ρήπους, περισσότερες από το παλιό. Άρα εδώ έχει ένα πρόβλημα που είναι αλλαγή κύκλου ή άμα δεν μπορώ να κάνω αλλαγή κύκλου, να κάνω ανακύκλωση. Εντάξει. Άρα η μεγάλη καινοτομία τώρα έχει περισσότερες προδιαγραφές από πριν. Δηλαδή, πριν σας έλεγε κάνε κάτι καλύτερο από τους άλλους. Τώρα δεν θέλω μόνο κάτι καλύτερο, θέλω κάτι που να μην έχει παρενέργειες. Είναι πιο βαρύ. Σου δίνω ένα παράδειγμα που ήταν μια βλακεία. Όταν πήγαμε πάνω σε κομίτη, βάλαμε σύστημα διαστημικό το οποίο χρησιμοποιεί φωτοβολταϊκά. Γιατί? Γιατί θεωρήσαμε ότι όταν θα πάμε πάνω στον κομίτη, ούτως ή άλλως θα είμαστε κοντά στον ήλιο και ούτως ή άλλως θα φάει τα μούτρα της ο κομίτης και θα φάει και αυτό, θα ανοίξουμε τα πάνω και είμαστε εντάξει. Δεν άνοιξε. Εντάξει. Και την ώρα που πήγε και πάτησε, χοροπήδησε και δεν πήγε στο ίδιο σημείο. Γιατί ήταν ένα γραμμάριο. Πάνω στον κομίτη, το διαστημόπλιο αν θέλετε, είναι ένα γραμμάριο. Να φανταστείτε τώρα ότι εσείς έρχεται από το σπουδαιό τη μάνα και πηγαίνετε πάνω στον κομίτη και πρέπει να το πετύχετε και να καρφωθείτε και να σταματήσετε με μία. Άρα τι έγινε, έγινε αυτό. Όταν εμείς είδαμε αυτό το πράγμα, το πρώτο πράγμα που είπα είναι πρέπει να βγάλω το ιοτρύπανο. Βέβαια το ιοτρύπανο για να το βγάλεις έχει ένα θέμα, γιατί την ώρα που θα το βγάλεις, επειδή είσαι ένα γραμμάριο, πρέπει να σηκωθείς. Το θέμα είναι ότι άμα το πιάσεις, θα καρφωθείς. Το έκαναν, αλλά αργά. Άρα, προσέξτε, έχουν δύο πόδια πατημένα, το άλλο δεν πατιέται, τελικά λένε θα πάμε στο γεωτρύπανο, γιατί ούτως ή άλλως το χάσαμε το παιχνίδι, δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε ότι το χάσαμε το παιχνίδι, μετά το τρυπάνε για να καθίσουν, δεν έχω πια φωτοβολταϊκά, δεν μπορώ να μεταδώσω δεδομένα. Εντάξει, άρα, για ένα πράγμα που όταν ακουμπήσαμε είπαμε, εντάξει, κάναμε κάτι πολύ ωραίο. Και απλώς οι ειδικοί έλεγαν αμέσως, ας κάνουμε την αποστολή. Δηλαδή, η προσγείωση εντός εισαγωγικών, είναι προς κομιτοποίηση, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να γίνουν οι μελέτες και να σώσω τα δεδομένα και να φεύγουν. Άμα κάτσω εκεί πέρα και δεν έχω μπαταρία, το κάνω τι. Αλλιώς, πετάς φεντόνα. Τάκ, το ακούμπησα, κέλ. Είμαι ωραίος, αράβες. Εντάξει, αν μετά σφεντόνα θα λέγαμε όλοι αυτό. Άρα, συνοψίζω λέγοντας ότι είπαμε, προσέξτε τη διαφορά μεταξύ εφεύρεσης και πατέντας. Η καινοτομία πρέπει να δημιουργεί μια αλλαγή φάσης, αλλά όχι μόνο και μια αλλαγή κύκλου, που σημαίνει ότι πρέπει να ενσωματώσετε μέσα στη σκέψη σας την επαναστατική, την αδράνεια την κοινωνική, για να αντέξει την αλλαγή, την οποία βέβαια δεν θα την αντέξει, μην ανησυχείτε, θα είναι η επόμενη κοινωνία που θα θεωρεί ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Που σημαίνει ότι πρέπει να περάσετε από τα στάδια αδιανόητο, όραμα, πριν την ουτοπία, όραμα και μετά έχουμε την πράξη και την πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι όταν εσείς θα παράγετε αυτό, που αυτό είναι καινοτομία. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχει προκαλέσει αλλαγή φάσης και μάλιστα έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αλλαγή φάσης που να ξέρετε ότι στο εξωτερικό απαγορεύουμε στα παιδιά να γράφουν με αυτό. Γράφουμε πρώτα με πένα και μετά με αυτό. Γιατί διευκολύνει τόσο πολύ την διαφυγή της μύτης που δεν γράφουν καλά. Το έχουμε κάνει για να είναι εύκολο εφόσον είναι πύλη. Άμα σας πω ότι αυτό μοιάζει με ποδήλατο, δεν είναι ο τομέας σου. Τους κάνει πιο πολλές μηχανικά, στα δομικά θα το κανονίσω μετά. Ρε παιδί μου, άμα σας πω αυτό μοιάζει με ποδήλατο, θα πείτε ναι. Όχι. Αλλά θα μπορούσατε να πείχατε πει ναι. Όχι, να το ξαναρωτάω. Ο τρόπος του πηγείας του. Η πύλη απεριστρέφεται και θα βάζει μελάνι. Άρα μοιάζει με. Τροχό. Με. Τροχό. Όχι. Γρανάζι. Όχι.
Άντε, κοντεύετε, ζεσταίνετε, ζεσταίνετε. Ρουρνόρε. Δεν έχει μπύρια στο ρουρνό. Να την πρώτη. Την πατήσατε. Άρα αυτό σας έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο. Λοιπόν, άρα η ιδέα είναι ότι μερικές φορές δεν βλέπουμε τα κοινά στοιχεία από πράγματα που θεωρούμε δεδομένα. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι εντελώς δεδομένο, ενώ αυτό δεν μοιάζει με ποδήλατο. Άρα, μόνο και μόνο άμα σας έλεγα αυτό μοιάζει με ποδήλατο και αυτό δεν μοιάζει με ποδήλατο, κανονικά θα είχατε μια ένδειξη. Ενώ ο άλλος εκεί πέρα, ο Μουσάτος, θα μου πει γίνει όλοι Μουσάτε εδώ, μου λέει, εντάξει, θα πω όχι. Όχι, δεν φτάνει να πεις όχι. Να το δικαιολογήσεις, εντάξει. Άρα, είμαστε εντάξει, αυτό είναι το πλαίσιο. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ το υπόβαθρο. Δεν υπάρχει καινοτομία χωρίς υπόβαθρο. Άρα η προετοιμασία του υποβάθρου είναι αυτή που θα δώσει τη δυνατότητα να εμφανιστεί καινοτομία. Όταν στην προηγούμενη διάλεξη μιλήσαμε για ζεόλιθο, ο ζεόλιθος είναι έτσι, να τον βλέπεις, είναι μια πέτρα, την βλέπεις παντού. Okay. Όσο ο ζεόλιθος ήταν μόνο και μόνο στον τομέα της γεωλογίας, ήταν απλώς ένα πέτρωμα. Μόλις σκεφτήκαμε να αλλάξουμε το υπόβαθρο, τότε οι ιδιότητες του ζεόλιθου εμφανίστηκαν και έγιναν αποτελεσματικές. Άρα, άμα το σκεφτείτε, ο Φόσμπεορ είναι ζεόλιθος. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που τον βλέπεις, του λες πίδα πάνω, αλλά έχει άμμο, δεν κάνει τίποτα, λες τσόκαρο είναι. Μετά του αλλάζεις, του βάζεις υπόβαθρο στρώμα, πηδάει διαφορετικά. Λες καινοτόμος. Εγώ ρωτάω, έχει αλλάξει αυτός? Όχι. Άρα στην πραγματικότητα το υπόβαθρο είναι αυτό που μας επιτρέπει να εμφανιστεί μια καινοτομία. Γι' αυτό να προσέχετε, παιδικά πράγματα τα θεωρούμε σχεδόν trivial, όταν έχετε πολλά χαρτιά και τα βάζετε μαζί. Πώς το λέμε αυτό? Είναι ξεχωριστά αρχικά. Είναι μεταλλικό. Ο συνδετήρας, λοιπόν. Έχετε σκεφτεί την πολυπλοκότητα του design του συνδετήρα, πόσο γαμάτο είναι? Απίστευτο. Αυτό είναι, όπως θα έλεγαν αυτοί που ακούν τραγούδια, αυτό είναι ύμνος. Εντάξει. Άρα, προσέξτε πώς πάει. Εντάξει, αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τι γελίο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο απλό, δεν έχει σημασία, εντάξει. Αλλά η ιδέα είναι ότι αυτό το πράγμα, λόγω της ελαστικότητας του μετάλλου, θα μου επιτρέψει να μπλοκάρω φύλλα και λόγω υστέρησης να ξαναέρχεται αυτό για να μπλοκάρει, και αυτό οφείλεται μόνο και μόνο στις στροφές που έχω βάλει εδώ. Βέβαια, όταν σας τον δίνουν το συνδετήρα, δεν λες πω, καινοτομία. Εντάξει. Άρα μετά εσύ εδώ, μπορείς να μου βάλεις συνδετήρα κίτρινο. Εξέλιξη. Για τα κορίτσια με κεφάλι του Μίκη, η ροζ για την Μπάρμπι. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απίστευτο ότι κάποιος σκέφτηκε το συνδετήρα, ενώ πριν δεν υπήρχαν συνδετήρες. Αυτό είναι. Άρα έχετε άσκηση να βρείτε ποιος το έχει κάνει το συνδετήρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις αντοχές. Περνάμε μετά στα δομικά υλικά και τα δικά μας. Να είστε καλά.